Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι ο Καμόρα πήγε και ως παοξής στην Αγγλία και είχε ένα άλλο αέρα. Τότε να 2-1. Με το λουλουδάκι εκείνο τον Κακουμούτσο να πάει να γυρίζει. Πω, τι μούρι ήταν εκείνη, ρε φίλε. Τι μούτρα ήταν εκείνα. Λέμε και εμείς έχουμε μουτσούνα, αλλά τέτοια μουτσούνα δεν έχει βγει στην κοινωνία άλλη. Πω, εκείνος. Πω, ρε φίλε. Τι διαφήμιση για την Ελλάδα ήταν εκείνη η μουτσούνα. Θυμάσαι εκείνο το λουλουδά, φοβερός. Πανηγύριζε εκείνη το δόντι, άνοιξε το στόμα του Σαύρη Κόλακας να καταπιεί όλη την Αγγλία, να πούμε. Μια καψιά θα την έκανε όλη την Αγγλία. Ο λουλουδάς, βέβαια. Του στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας εκεί στις δυτικές συνοικίες. Λοιπόν, και μια φορά φυσικά που πήγε ο Καμόρας νέος, τότε με την Arsenal, όπου δημιουργήθηκε θέμα εκεί πέρα με τον Σίμαν, πέταξε τον κόλο ο Βρίζας στο Σίμαν και έγινε της Μουρλής. Έτσι γίναν τα πράγματα. Και ο Βρίζας, από τότε που τον βρίζαν οι παοξίδες και του ρίχνανε τον πινελίκι της αρκούδας, με εκείνο τον κόλ έγινε και παράγοντας, έγινε και προπονητής και μάλλον προπονητής έγινε. Ως βοηθός του Σάντος λόγω Euro 2004. Λοιπόν, ο Βρίζας χαμηλών τώρα την κοπάνησε από την Βέρεια. Γιατί λέει εκεί πέρα κάνει τις ιστορίες, λέει ο Λαναρής. Το θυμάστε το Λαναρή? Είναι παντός καιρού ο Λαναρής. Ο Λαναρής είναι στη Βέρεια μαζί με τον άλλο τον Ελευθερούδη, να πούμε. Κάνουν τη δουλειά στη Βέρεια. Έτσι μου είπε ένα πουλάκι, έτσι σας λέω και εγώ εκεί στο βουνό, λέει να πάνε, λέει. Βέβαια, τώρα τι να σας πω τώρα για τουρισμό, τι να σας πω. Ότι θέλουμε να πούμε ευχαριστώ τον Σάντος που διαλέγει τη Σαντορίνη για τις διακοπές του. Ένα ειδηλιακό τοπίο. Θα μου πεις αυτός ο Σάντος στα 62, τι θέλει τη Σαντορίνη να πούμε, τι δουλειά έχει με το ρομαντισμό ο Σάντος. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Να πήγαινε σε ένα άλλο μέρος, ξέρω εγώ, πιο. Στη Σαντορίνη, πας να είσαι πιτσιρικάς, πας να είσαι ερωτευμένος 25 χρονών, 28, 24, 19, 23. Να πάρεις την κόμενα παραμάσκαλα, να πας εκεί στο βουνό εκεί να δεις το ήλιο βασίλεμα, να πούμε. Να έχεις λίγο συνέστημα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου, να πούμε και τα λοιπά. Εδώ λέει το Σάντος τον είδανε να γελάει, μάλλον να κλαίει, προχθές που πήρε το Euro. Και την τελευταία φορά που τον είδανε να εκφράζεται ήταν στην κηδεία του συγχωρεμένου του πατέρα του, λέει, που έβαλε τα κλάματα. Δηλαδή, ευχαριστούμε τον Σάντος που έρχεται στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Σάντος που διαλέγει. Να έρθει στη χώρα που τέλος πάντων οι Ρώσοι μετά το συγγνώμη του Σωσία του Μπατάκη του Ερντογάν στον Πούτιν παρακάπτουν τις παραλίες και πηγαίνουν στην Τουρκία, θα γίνει εκεί μεγάλη κονόμα στον τουρισμό. Εντάξει, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ένα κάρο Ρώσο εμείς εδώ. Μετά το συγγνώμη για το ελικοπίτερο, να πούμε, που έπεσε, μπαμ, πηγαίνει ο τύπος ο Ρώσος, να πούμε, και πηγαίνει στα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έτσι λοιπόν ο Σάντος διάλεξε Σαντορίνη, διάλεξε Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένας διάσημος κατακτητής του Euro να διαλέγει τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, την γαλανόλευκη Ελλάδα μας μέσα στο κατά καλό καιρό του Ιουλίου για να δημιουργήσει τις διακοπές του. Ρομαντικά στα 62 του να δει το ηλιοβασίλεμα να πέφτει και δεν ξέρω τι μπορεί να θυμηθεί τα νιάτα του, πως ήταν νέος, πως ήταν ρομαντικός, πως ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως ονειρευόταν τη ζωή. Στα 62 να κατακτάς το Euro, να σου έχουν σύρει οι Πορτογάλοι τα εξαμάξεις για το ποδόσφαιρο που παίζεις, κάποιοι ελληνοκουλτουριάριδες της πλάκας προπονητάκια και ραδιοφωνικά παραγωγάκια και ιστορίες για αρκούδες, καρπουζά τον ανεβάζανε, γύφτο τον κατεβάζανε και τα λοιπά. Εντάξει, μέσα από την άμυνα λοιπόν, στα σύγχρονα δεδομένα του ποδοσφαίρου, και τι θέλετε να κάνει. Παίζει μια χρονιά ΠΑΟΚ προοδευτική με Σούλη Παπαδόπουλο η προοδευτική και φέρνει 0-0. Κλειστός ο Σούλης, ξέρω εγώ, 0-0, δεύτερη αγωνιστική. Πάει λοιπόν, του λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, γιατί έπαιξες, λέει, κλειστά, και τι θέλετε εσείς, τους λέει, να κάνω? Να ανοιχτώ να παίξω στα ίσια τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, να φάω 4-0 για να χαρείτε? Πολύ ωραία τους απάντησε. Και ο Σάντος τι θέλετε να κάνει? Να παίξει ανοιχτά 4-4-2 με ρόμβο, με το Ρονάλντο έξω αριστερά ή δεύτερο φορ, και να ανεβάσει την ομάδα ψηλά με αυτά τα χαφ
και να βρεθεί ανοιχτό πίσω και να τον πυροβολήσουνε. Τι να κάνει, να βάλει το Βιερίνια δεξί μπακ και να τον τρυπάνε από εκείνη την πλευρά όπως τον τρυπάγανε στα προκριματικά όταν είναι τα τέσσερις ομάδες να περάσουνε, να πούμε οι δύο. Αυτά που λες. Αυτά που λες έτσι για αρχή μετά τον Καμόρα, να πούμε. Λοιπόν, έχουνε περάσει τώρα στην περίοδο των μεταγραφών. Αριανός από Αθήνα, τι θέλει το βρωμόσκυλο. Άμα ο Καμόρα ήταν Αριανός, θα είχε άλλο αέρα. Καθώς εμείς κάναμε τη μεγαλύτερη εκδρομή, λέει, στο Μάντσεστερ, που λέει ο Κυρνίκος, λέει. Την Παρασκευή βράδυ συνέτρωγαν στις Σπέτσες πρόεδροι των μεγαλύτερων ομάδων της χώρας. Κοιμάστε όρθιοι από το θέμα. Ρεπορτάζ υπάρχει, βόδια. Μάλιστα. Καμιά κλήρωση για τραπέζι, συναυλία Ρέμου στον Άμος θα κάνετε, λέει. Αυτό θα είναι, λέει, προσφορά. Πού κάνει συναυλία ο Ρέμος, δεν το ήξερα, ρε φίλε. Εγώ ήξερα με τη Μαρινέλακα που ήταν εδώ πέρα. Μάλιστα. Άκης από ασπρόμαυρο φίληρο. Καλησπέρα, ραπ. Θέλω 10 με 2 Καμόρα Ραπτόπουλο και δεσμεύομαι για 99,99% ακροαματικότητα. Ναι, ρε φίλε, να κάνουμε. 10 με 2, αλλά από την άλλη μεριά τι θα γίνει το 2-4. Ο Γρηγόρης θα μείνει ορφανός, θα σηκώσει το κουπί της γαλέρας μοναχός. Δεν ξέρω. Και μια σκηνή λίγο χαλαρή περίοδος τώρα, κάτι φιλικά, κάτι ιστορίες, κάτι μεταγραφές, Klein Main. Θέλω να μου πείτε όταν ανοίξουμε τις γραμμές ή όταν στείλετε το μήνυμά σας στο 955 και ενώ μήνυμα στο 54340, πείτε μου τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά δίδυμα που θα θέλατε να δείτε του χρόνου. Τι εκπομπές θα θέλατε να δείτε και δεν έχετε, ή να ακούσετε που δεν τις έχετε δει και δεν τις έχετε ακούσει. Και άμα θέλετε βάλτε όχι μόνο στο τοπικό κομμάτι, βάλτε ας πούμε να δω Λιάγκα με Μενεγάκη, ρε παιδί μου, πρωινάδικο για παράδειγμα. Μην το πάτε δηλαδή μόνο στο αθλητικό ή μόνο στο ποδοσφαιρικό, να ξέρω εγώ, να πεις ότι θέλω να δω, ξέρω εγώ, τον Γαμόρα με τον Ραγκάτσι ας πούμε, ή τον Βραζιλιάνο με τον Κόκκινο. Πείτε ας πούμε, βάλτε τη φαντασία σας σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, αθλητικό, πολιτικό, πρωινάδικο, κουτσομπολίστικο. Τι θα θέλατε να δείτε σε αυτή την τηλεόραση, τι θέλετε να ακούσετε σε αυτό το ραδιόφωνο το οποίο δεν το έχετε δει, δεν το έχετε ακούσει. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.340. Νίκος από Γιαννιτσά, ο οποίος ξεπέρασε τα οποιαδήποτε προβλήματα υγείας που είχε στην οικογένεια. Μπράβο ρε Νικολάρα, σε συγχαίρω για το θάρρος σου, σε συγχαίρω για τη θετική σου ενέργεια. Εγώ αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο θα πήγαινα πρώτα στο νεκροθάφτη και μετά να πούμε θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Μπράβο ρε Νικολάρα, σε γουστάρω, σε αγαπάω, είσαι φίλος μου. Ο Σάντος με αυτή τη μούρη για τη Θήβα είναι, λέει, όχι για Σαντορίδη. Χοτέλ Φέδων στη Φλόρινα με το φίλο μου τον Νικολάκη. Βέβαια, συναντιέται ο φίλος μου ο Νικολάκης, ο οποίος είναι σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Δεν λέω τι εταιρεία γιατί δεν θέλει να το λέω, είναι πολύ συνετός. Με τον φίλο μου τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος και αυτός είναι σε μια άλλη εταιρεία. Αλλά τους τρώει το πρωινό, τους τρώει το πρωινό ο φίλος μου ο Νικολάκης από την Τούμπα. Ξυπνάνε οι άλλοι μετά και δεν βρίσκουν μαμίτε μπανάνα, μαμίτε ξηρούς καρπούς, μαμίτε βουτήρατα, μαμίτε Χρήστος Λαμπράκη. Εσένα με τον κουρκούμπα. Το κρατάω. Εμένα με τον κουρκούμπα. Λοιπόν, ωραία σήμερα ιστορία. Τώρα τι θέλετε να σας πω, να πούμε το εξάρι του ΠΑΟΚ που είναι αργό, να αρχίσουμε την κρίνια, να πούμε ότι ο Άρης δεν έκανε μεταγραφές ακόμα, να αρχίσουμε την κρίνια. Τι να πούμε για τον Ηρακλή, οι οποίοι τις πιάτσα στα ντερέκια αφήσανε, να πούμε, και τους έφαγε σουβλάκια και σουτζουκάκια τα λεφτά, να πούμε ο Παπαθανασάκης. Τι να πούμε. Λοιπόν, ποιον γουστάρετε να δείτε και με ποιον, ή ποια γουστάρετε να δείτε και με ποια, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, πολιτικά, αθλητικά, κουτσομπολίστικα, τι, 2-31-0-90-90-90. Ρε το Χρήστο από τη Λαμπράκη, δουλεύεις ρε βρωμόσκυλο ακόμα εκεί στην Άνω Τούμπα, Ευρωμιάρη, δουλεύεις, 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90. Κόκκινο με Ραγκάτσι, έλα ρε φίλε, κόκκινο με Ραγκάτσι. Λοιπόν, ωραία. Ο Αντωνάκης Ρέμος, ρε τριτοκοσμικέ, λέει ο 768 εμένα, τραγουδά στις 28 Ιουλίου στη Μύκονο. Ένα τραπέζι 10 ατόμων κοστίζει 10.000 ευρώ. Και το ποτό στα όρθια
45 ευρώ. Πάμε στον κόσμο. Και τι θες να κάνει τώρα. 500 είναι η είσοδος. Το άτομο. Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν είναι για το λαό. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Ρέμος τραγουδάει τριτοκοσμικό με λέει, εντάξει, στις 28 Ιουλίου στη Μύκονο. Ένα τραπέζι 10 ατόμων κοστίζει 10.000 ευρώ λέει. Και το ποτό στο άρθρο 45 ευρώ λέει αυτός 500 λέει. Η είσοδος 500. Μάλιστα, πάμε στις γραμμές. 500 λέει η είσοδος. Ναι, εμένα κοίταξε, εγώ το Ρέμο μέχρι 20 ευρώ τον δίνω να τον ακούσω. Τον δίνω και 25 και 30 ευρώ. Έχει μέσα κι άλλους. Έχει μέσα γερό υλικό. Δεν είναι για τα μούτρα μας, είναι για κάτι πιο έτσι, ρε παιδί μου. Θα τραγουδήσει για το λαό, θα τραγουδήσει και για τους άλλους. Δηλαδή, τι να το πούμε, γιατί είναι ακριβά. Εσύ θες τώρα το Μετρόπολης να σε στείλει στη Μύκονο με τέτοια κλήρωση. Φίλε, καλά κάνεις και το λες. Εγώ δεν είμαι από αυτά που. Πώς τα λένε, ρε παιδί μου. Που κανονίζω τέτοιες δουλειές και τέτοια. Δεν είμαι. Είμαι βλάχος εγώ. Χωριάτης είμαι. Του πιώτης είμαι. Άμα φύγω από την Τούμπα και πάω στην Καλαμαριά, μπορώ να χαθώ στον δρόμο. Άστα. Αυτά είναι ο κόκκινος. Σε αυτά είναι ο κόκκινος. Θα το πεις, Γρηγόρη μου, αυτό πώς θα γίνει να το κανονίσετε. Θα ρυθμίσω εγώ. Θα πάει επάνω στο διαφημιστικό. Θα πει: έχω μια ιδέα. Θα σπαταλήσει το χρόνο του άδικα, θα χαλάσει το σάλιο του, θα κάνει τον έξυπνο, θα πει τα ξέρει όλα αυτός και ό,τι άλλοι δεν είναι αυτό κτλ. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. 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 Είπαμε καλημέρα. Κωνσταντίνε, ο Ψάρας από την Κρίνη, Ολυμπιακός. Καλώς τον, τον Κρινιώτη που είναι και Ολυμπιακός. Σ' ακούω. Μπράβο. Ναι. Κωνσταντίνε, έμαθες, ποιον πήραμε. Ποιον πήραμε, ποιοι πήραμε. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Καρέλη σήμερα. Τον Καρέλη. Ναι, μέσω πήγε, θα πάει πρώτα στην Νότικα, ναι, και μετά θα γυρίσει στον Ολυμπιακό. Α, δανεικό θα τον πάρετε δηλαδή. Όχι δανεικό, 7 εκατομμύρια ευρώ τον πλήρωσε ο Μαρινάκης. Και γιατί δεν τον έπαιρνε από τον Παναθηναϊκό με λιγότερα. Δεν τον πήρε τον Παναθηναϊκό γιατί τώρα δεν έχει εξτέλεση και πρέπει να μπουκέρει μέσα. Και να πάρει και ένα, όπως είπες, και ένα οχτάρι καλό. Θα πάρει οχτάρι καλό, ναι. Ναι. Θα πάρει και το Βέλιο, ναι. Ναι, για... Α, και καλημέρα και το Γιάννη Φιλιππίδη, συγγνώμη Κώστα. Ναι, παράληψης. Ναι, παράληψη, γιατί είναι καλό παιδί, με βάλει και το τραγούδι για τον Ψαράδε. Αριανός από Αθήνα, μαρμίτα με τραπ, ντρούλικ, μπουγάτσα, τρέγια και μακουκούλα με τους παλιούς σκηνοθέτες της κουλτούρας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Αριανοί τι να πούν, φίλε. Καλά τα λες, οι εποχές έχουν αλλάξει ρε, οι Αριανοί από την Αθήνα. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Οδηγός Κυρσάβα. Το μαϊντανό, το πότισμα, τι διαμάντι μου στείλες Βασίλη. Έλα φίλε, σε συνέχισες ακούμε. Έλα, στείλε, άκου. Ναι. Σε είπα από Νοέμβριο πρωταλτέ. Θα με παραδεχτείς. Εγώ θα έρθω εκεί και θα φέρω και ψάρια. Μόλις θα πάρουμε το πρωτάλημα και καλά ψάρια. Τα γκριά και τσιπούρες. Και θα σου πω, ορίστε, και άμα σου λέω κάτι να με ακούς. Ας είναι ψάρα. Ξέρω πολύ καλά από ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει, δηλαδή επειδή είσαι ψαράς, δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο. Σιγά. Μπράβο, ναι. Κωνσταντίνε, θέλω να παραδεχτείς ότι ο Ολυμπιακός πάλι είναι πρωταθλητής. Αυτό να το πεις. Δεν σου λέω ότι θα πάρουμε το Champions League. Στο Champions League θα προκριθούμε, έτσι. Γιατί είδα τις ομάδες που θα παίξουμε. Δεν ξέρω. Είναι... Δεν πήρατε και καμιά μεταγραφάρα, ρε μεγάλε. Τερματοφύλακα, ποιο θα βάλεις. Κώστα, ναι, η μεγαλύτερη, Κωνσταντίνε, η μεγαλύτερη από όλα είναι ο Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Σέντερ μπακ, ποιο πήρες. Σέντερμπακ θα πάρει. Αύριο μπορεί να έρθει ο Χάρος να μας πάρει. Σήμερα. Σέντερμπακ τι πήρε. Πού να πήρε τον Καρέλη. Βρες τον Μπορέλη και τον Καρέλη. Σέντερμπακ σε λέω πήρε. Όχι δεν πήρε. Αύριο θα πάρει. Αύριο θα πάρει. Εξάρι οχτάρι πήρε. Εξάρι μάλλον θα βάλει τον Καμπιάσο. Επειδή τον κράτησε άλλο ένα χρόνο. Ο Καμπιάσο άλλο ένα χρόνο. Ναι. Βαριά τα κόκαλα. Ναι. Βαριά τα κόκαλα. Ο Φορτούνης, το Φορτούνη τον πουλήσατε στη Ρεάλ, στη Μάντσεστερ. Πού τον πουλήσατε το Φορτούνη. Με το Φορτούνη θα πάτε στα προκριματικά του Champions League. Άκου, ναι. Σε σέντερ φορ ο Βέλιος. Ο Βέλιος, ναι. Δεξιά ο Καρέλης και από πίσω ο Φορτούνης. Θα κάνει μια τετράδα μπροστά, ναι, και τον μάζει από την άλλη. Και πετάει η ομάδα. Μάλιστα. Ναι, Κωνσταντίνε. Εγώ πώς παραδέχομαι ότι είσαι έτος στην μπάλα. Και εσύ όμως σε παίρνω να με λες ότι έτσι είναι. Γλυκό μου αγόρι, θα κάνεις μια καλή τετράδα.
Καρέλης, ο Παλαιστής ο Καρέλης. Όχι, κάπως είναι βάζει και γκολ Κωνσταντίνε. Ναι. Και μπουκάρει και μέσα. Μπουκάρει και μέσα. Ναι. Να πούμε την αλήθεια. Ναι. Γιατί είναι το ο Φορτούνης και ο Βέλιος. Ναι, αλλά πίσω ποιος θα κρατάει τα μπόση. Καφαριά κορμιά είναι όλοι αυτοί. Ναι. Μυροβίλη, τι Μυροβίλη. Αμιλιβόγεβιτς. Ναι, καμπιάσω, και καμπιάσω. Αυτή είναι πιο αργή και από το θάνατο, από την νεκροφόρα του μπαμπούλα. Ναι. Για Ευρώπη σε μιλάω, για Ευρώπη σε μιλάω. Για Ευρώπη. Εγώ σε λέω για Ελλάδα, που σε είπα τον Εύρο Πορτάλι, θα τον παραδεχτείς. Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα στενό τηλέφωνο. Να με παίρνει κάθε μέρα, στείλε και κανένα ψάρι, όχι να παίρνει μόνο έναν φράγκο. Ναι. Θα σου στείλω στην Κύρα Μέρη να πάμε τα φάσει εκεί. Δεν έχω πρόβλημα. Άκου εδώ στην Κύρα Μέρη, θα πάμε την Παρασκευή το βράδυ. Εγώ ο Κόκκινος, ο Κουλιανός, ο Ραγκάτσης και ο Πλιακός για να φάμε. Στην Κυρία Μέρη θα πάμε. Άμα γουστάρεις να μας δώσεις ψαρούγκλες, θα τις πληρώσουμε όμως. Δεν θέλω να μου δώσεις. Επειδή είσαι πολύ ωραίος. Όχι φίλε, θα τις πληρώσουμε στην Κυρία. Όχι, θα τις πληρώσουμε. Εγώ ο Κώστας, συγγνώμη για τη φράση μου, δεν τα υπολογίζω τα λεφτά. Και εγώ το παίζω, έχασα 1,5 χιλιάρικο στη Γαλλία. Έκλεισες. Εντάξει, την πάτησες. Να είσαι καλά. Την πάτησες όπως. Είναι. Ναι, λέγε. Πόσο βλέπεις τώρα το θρύλο. Το θρύλο, φίλε, για την Ελλάδα δεν θα πάει 30 πόντους με το δεύτερο. Πρώτον, δεν θα πάει. Και δεύτερον, θα δώσει μεγάλη μάχη να περάσει στα προκριματικά. Δεν ξέρω. Ναι, Κωνσταντίνε, μια ερώτηση τελευταία και κλείνω. Μάλιστα. Τον βλέπεις για 15-20 βαθμοί πρώτος από το δεύτερο. Όχι. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, πάλι. Ο Μίλιος από τη Γαλάτα θα ξέρει. Εκείνος λέει ναι. Έφυγες, για χαρά. Για χαρά, φίλε. Θέλω να δω γυναίκα Αλαραπτόπουλο, όμως λέει ομιλία και συμπεριφορά, να ακούω τα βράδια στο ράδιο. Πού να βρεθεί τέτοια γυναίκα, ρε φίλε. Πού να βρεθεί γυναίκα σε στυλ Ραπτόπουλο να κάνει εκπομπή το βράδυ. 7.48. Ένα πολύ δυνατό δίδυμο για τηλεόραση είναι ο Ασλαμάς με την Τρέμη. Και Τσόντα ο Κόκκινος λέει. Τρεις σεκιουριτάδες που σε ακούμε και σε ευχαριστούμε. Φαλακρέα Αριανή, θέλουμε να κάνεις εκπομπή με τη Μαρούπα, μιας που και έμεινε άνεργη από την Επαρτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να λέτε ότι χωρίς εκαθάριση δεν ανεβαίνει ο Άρης. Λοιπόν, τι θέλετε να δείτε στην τηλεόραση του χρόνου και τι θέλετε να ακούσετε στην τηλεόραση του χρόνου. Τι θέλετε να γουστάρετε, να περνάτε την ώρα σας του χρόνου, να σπαταλάτε τον χρόνο σας. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Στον αέρα ήσουν, φίλε. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου. Γεια σου. Έλα, φίλε. Τι λέει, πώς πάμε, καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είσαι. Ναι. Τι λέει, εγώ θα ήθελα να είσαι εσύ με τη Χιλουδάκη, ρε παλικάρι. Οι δυο μας, να κάνουμε. Ναι, γουστάρω πολύ, ρε φίλε. Τι είδες. Ναι. Είμαι και χωριανός από εδώ, από το Λεκανοπέδιο, είμαι, κατάλαβες πιο. Από τα Ούτσενα κοντά εκεί, το Λεκανοπέδιο. Από τα Ούτσενα είσαι. Ναι, κοντά στα Ούτσενα, εκεί κοντά. Ναι. Έχεις τέτοιες βλέπεις. Τι είδους εκπομπή, πολιτική, σεξουαλικού περιεχομένου, τι θα είδες. Όλα μέσα. Όλα μέσα για να γουστάρουμε, να γελάμε τουλάχιστον, γιατί μόνο το γύλιο μας έμεινε. Τηλεοπτική. Λοιπόν, εγώ σημειώνω τώρα, κάτσε να δεις. Λοιπόν, σημειώνω. Ραπτόπουλος Κουρκούμπας. Λοιπόν, Τρέμη Ασλαμάς Κόκκινος τηλεόραση. Μάλιστα. Ραπτόπουλος Χιλουδάκη. Χιλουδάκη. Όχι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ρε φιλαράκι, ας σε πω και ένα τέτοιο ρε. Εντάξει, τώρα είπαμε τα γελάσαμε. Εδώ ρε πολύ πικρά τρώμε ρε παιδί μου στα ορυχεία. Κάμισε τώρα ρε φιλαράκι. Το ξέρω ρε φίλε, ξεφεύγεις όμως, δεν είναι, ξέρω, χαλαρή είναι η ώρα, μην ξεφεύγετε παιδιά, σας κλείνω κυλητήτης, δικαιότατα γιατί ξεφεύγετε. Και εγώ μαζί, καλημέρα. Τα ορυχεία δεν παλεύονται, είναι αλήθεια. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και εγώ και ο Γιάννης και τη συμπαράστασή μας στο λαό. Καλημέρα. Πώς? Τι είναι ρε? Τι γελάνε βλάκα? Γελάει ο βλάκης. Γελάς ρε με Τσίπρα πρωθυπουργό ρε ανώμαλε. Ναι. Γελάς. Μωρό μου τι κάνεις. Μωρό μου τι κάνεις. Το λέω σε σένα. Στο Τσίπρα. Στο Τσίπρα. Ναι. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Πήρε κιλά όμως. Να τα. Πήρε κιλάκια.
Τον αγαπάς τον Τσίπρα? Ναι φίλε, το θεωρώ καταλληλότερο πρωθυπουργό για την Ελλάδα. Σούπα ρε. Γιατί ρε φίλε? Ο Τσίπρας το μωρό. Ο Τσίπρας το μωρό, πέρασε μνημόνιο χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Σε χαλάει εσένα. Αυτός δεν περπατάει καλά ρε, σκοτάφτει στον δρόμο, κάνει ασύνεχε πέναλτι ρε. Φίλε, μια χαρά είναι ο Τσίπρας. Και ο Βαρουφάκης ήταν μια χαρά. Και ο Κοντονής είναι μια χαρά. Έχουμε καλύτερους δηλαδή. Κατάλαβες ποιος είμαι? Όποιος και να είσαι ρε φίλε, φελός είσαι. Ο μάγος είμαι της Χαλάστρας. Ο μάγος της Χαλάστρας. Ναι. Μου είπαν ότι είσαι ο χειρότερος εχθρός μου. Με κόβεις το ραδιόφωνο. Γιατί με κόβεις? Τι σου έκανα? Τι σου έκανα? Τι πίνεις και με κόβεις? Καλό ευιτάλπινο. Να τα! Γεια σου Ραπτόπουλος, λέει, θα σε κόψει. Και εγώ σου λέω, αχ να μου στο φουστάνι σου, κουμπί μάλα μου ατένιο, χατρός το κομπολό σου. Κόψω να μωρέ το φελό, πιωμένος είναι. Ο φελός. Ήπιες βρε φελέ, ήπιες. 40 βαθμοί Κελσίου στην ηλικία σου. Σου ήρθε κάνα έμφραγμα στην ηλικία σου, ήπιες σερσερί. Γελάει ο μπούφος. Μάγος της Χαλάστρας. Θα πάω στη Ματζίκα Τεσπέλ και θα διαμαρτυρηθώ ρε. Στο συμβούλιο των μαγισσών θα πάρω και τη μάγισσα τη φούρκα και θα κάνω συμβούλιο ρε ηλίθιε και θα πω ότι ξέφυγες. Εγώ. Έχεις πάρει εκτραμπή να μου με. Τρελός παπάς δεν μάθησε. Επιχούντας ήταν ο παπάς. Τι ήταν? Επιχούντας ήταν ο παπάς που με βάφτισε εμένα. Σοβαρέψω λίγο έτσι. Μας ακούει ο κόσμος. Έχω την εντύπωση ότι το παίζεις πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ φίλε είμαι τσιπρικός, να το ξέρεις. Τι είσαι? Τσιπρικός. Μ' αρέσει ο Τσίπρας, όπως το χειρίζεται το θέμα. Ο Τσίπρας. Ναι ρε φίλε. Το παιδί το μωρό αυτός. Μια χαρά είναι ο Τσίπρας. Πέρασε τα μνημόνια, κατέβασε τους μισθούς, δημιούργησε να πούμε ένα χάος στα νοσοκομεία, στην παιδεία και δεν κουνήθηκε φίλο ρε φίλε. Μπορεί άλλος να το κάνει πρωθυπουργός ρε κορόιδο. Γελάς. Για το Τσίπρα γέλα, δεν γέλα για σας. Είσαι ωραίος ο Τσίπρα. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά της επιτυχίας, άνοιξε ο δρόμος για το Τσίπρα. Την επόμενη φορά ο Τσίπρας θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό, θα γίνει ξανά πρωθυπουργός. Γιατί μπράβο. Ποιος παίζει και χωρίς αντίπολο, ποιος θα τον φάει? Α, μπράβο. Ποιος θα τον φάει, ο Μητσοτάκης, η Χρυσή Αυγή? Ο Κούλης. Ποιος Κούλης, τι να κλάσει ο Κούλης. Έλα, ο Μίτσος, ο Τάκης. Φύγερε, καληνύχτα ρε, φύγερε. Γιατί να... Φύγερε από εδώ ρε, χαλαστρή, ναι να πούμε. Θα πάω στο Συμβούλιο των Μαγισσών και θα διαμαρτυρηθώ να πούμε. Γκαραγκιόζη. Συγχώραμε, αλλά πολύ ωραίο δίδυμο είναι Ραπτόπουλος Πετρουλάκης, λέει 7-12. Ραπτό, πώς λέγεται ο Έλληνας Ινδιάνος, μεγάλο πεύκο αεκάρα και τα μυαλά στα μίξερ. Γιώργος από Κυψέλη, γεια σου φίλε Κυψελιώτη. Φαλακρέ λέει για το Σταύρο Σταθάκη που έπαιζε στη Σκόντα. ΑΕΛ και ΑΕΚ, τι γνώμη έχεις? Δεν θα μπορούσε να προσφέρεις αυτόν τον Άρη? Με τα προβλήματα center back που έχει η ομάδα. Δεν θα ήταν, λέει, μια πολύ καλή λύση για φέτος. Και πέρσι ήταν μια ανάσα από τον Άρη και χάλασε η μεταγραφή του. Κάνε ένα σύντομο σχόλιο. Καλός παίκτης είναι. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάρει Σταυλαρίδη, είναι πολύ καλή περίπτωση. Σκόντα, Έλκια, δεν έχει συμμετοχές όμως. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Θες τον μάγο που τα μαγικά τα πίνει ο ίδιος, τα δοκιμάζει πριν τα δώσει. Ότι ο Τσίπρας άμα δεν φοβότανε το Μητσοτάκη δεν θα ήθελε να καταργήσει τις 50 έδρες. Φοβάται λες, αλλιώς θα ήθελα να καταργήσει 50 έδρες μπόνους. Σου λέει ότι και να γίνει σε μόνες εκλογές. Δηλαδή άμα έρθει ο Μητσοτάκης τι θα γίνει, θα καταργηθεί το έμφυα τώρα? Θα ανεβεί ο μισθός στα 700 ευρώ, τι θα γίνει, ανάπτυξη, τι θα γίνει, τουρισμός, τι θα γίνει? Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Απλά επειδή είναι το αγαπημένο. Τι έγινε δηλαδή, θα παίρνουν χρήματα τετραετία σημαίνει. Θα έρχονται ή δεν θα ξαναπαίρνουν και αμάσα μας κάνουν έρωτα. Καλύτερα να μείνει ο Τσίπρας. Χίλιες φορές. Δεν θα γίνει τίποτα. Απλά επειδή είναι αγαπημένο παιδί των έξω, θα κάνουν μια μικρή ελάφρυνση ίσα ίσα που θα την καταλάβει ο κόσμος και θα το βλέπουν σαν ήρωα. Επειδή θα πετύχει κάτι με τον Τσίπρα. Τον άκουσε στο Μητσοτάκη για τους μετανάστες, τους Σύριους κτλ. Είμαστε μαζί σας κτλ. Είναι η επόμενη ψηφοφόρη του. Βέβαια, αυτό τώρα θα βάλουν στο καινούριο. Η νέα Ελλάδα θα έχει, πώς το λένε, μια κουλτούρα πολύ διαφορετική. Μου αρέσουν πολλές φυλές. Θα παντρευτεί η Πόντια, Πόντια χαμηλοκάβαλη με Σύριο. Σύρια με Βλάχο.
Από τη Δεσκάτη. Δεν μπορεί Σύριος να την κουμαντάρει την πόντια. Ποιο δεν μπορεί ο Σύριος. Την πόντια. Δεν μπορεί. Έλα. Δεν μπορεί με τίποτα. Έλα ρε στο παραμύθι. Δεν μπορεί με τίποτα, σου λέω, θα αρχίσω και αυτή να πηγαίνω σε ψυχολόγους. Δεν μπορεί να την κουμαντάρει. Ο Σύριος θα πάει σε ψυχολόγο. Οχο, με πόντια γυναίκα. Δηλαδή οι πόντιες, δηλαδή οι πόντιες είναι ζόρικες, να πούμε γρινιάρες. Είναι εργατικές γυναίκες από ότι... Ζόρικες δεν είναι ούτε γρινιάρες. Είναι απλά επειδή τυχαίνει να είμαι και πόντιος. Ναι. Και αν πάρω παράδειγμα από τη μάνα μου δηλαδή, έχει τρεις άντρες στο σπίτι εμένα, τα δύο αδέρφια μου και τον πατέρα μου. Μας παίζει μπάλα άλλος μαζί, δεν χαπαριάζει τίποτα. Ό,τι θέλει γίνεται. Πόντια. Χωρίς να ανεβάζει τη φωνή της, χωρίς να φωνάξει, χωρίς να βρίσει, χωρίς τίποτα. Όλη σούζα. Χωρίς να γρινιάξει. Τίποτα. Η πόντια. Ποτέ. Απλά ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω τι θα κάνουν ρε φίλε οι επόμενοι Έλληνες, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη ράσμο να είναι ασθενοφόρο με σιρήνα μέσα σε ποτηλιάρισμα, να πάει να σώσει έναν άνθρωπο και να φύγουν τα από πίσω όλοι για να γλιτώσουν το ποτηλιάρισμα. Πιστεύεις ότι γίνεται σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα? Το είδα σήμερα και μου ήρθε να τους πάρω να τους χτυπήσω όλους από πίσω με το αυτοκίνητο. Έλληνας, Κόπρος. Είχε ποτηλιάρισμα στην Εγνατία, ο άλλος έσκαγε, ο άνθρωπος με κλιματιστικά χαλασμένα αυτή του ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ανοιχτά παράθυρα, μουσκεμα ιδρωμένος, να προσπαθεί να τρέξει, να πάει να προλάβει κάτι ή να σώσει κάποιον ή να πάρει κάποιον που έχει πρόβλημα, και όλοι χωνόντουσαν από πίσω να τρακάρουν με τον ασθενοφόρο. Τόσο βόδια είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες βόδια, ντροπή, προσβάλλεις τα βόδια. Προσβάλλεις τα βόδια. Λοιπόν, τι θα γούσταρες να δεις στην ελληνική TV, στο ραδιόφωνο το ελληνικό του χρόνου, του Σεπτέμβριο? Τι θα ήθελες, τι θα γούσταρες? Κοίταξε, εμένα το φετινό το πάνελ που είχες, όχι στην τηλεόραση, το φετινό το πάνελ που είχες μου άρεσε. Αν είχε και άλλες ομάδες, δηλαδή να υπήρχαν και άλλες φωνές, δεν έρχονται θα μου πεις, αλλά θα ήταν το ιδανικό, δηλαδή να είχες και ένα του Ολυμπιακού και ένα της ΑΕΚ και ένα του Άρη. Του Άρη τι να πει ρε φίλε? Δεν μπορεί να βρεις και σοβαρό Αριανό, μωρέ. Όποιον είχε στάνει... Πού να βρεις Αριανό, ρε φίλε. Πού να το βρεις τον Αριανό. Μόνο άμα κάνεις μπασκετική εκπομπή θα πιάσεις καλό Αριανό. Ναι, φυσικό. Αυτοί από μπάλα δεν... Δεν σκαμπάζουν, όχι. Δεν σκαμπάζουν. Στο ραδιόφωνο εντάξει, η συνταγή είναι πετυχημένη, ρε φίλε. Που πάει μόνο της. Όχι. Γενικά στα ραδιόφωνα, στις τηλεόρασεις, γενικά έτσι, μην καταναλώνεσαι. Μην αναλώνεσαι μάλλον σε ένα κομμάτι. Γενικά, τι θες να δεις? Τι θες να ακούσεις? Κοίταξε, εμένα μου αρέσει η εκπομπή όπως την έχετε στημένη με τον Γρηγόρη. Όπως την έχετε στημένη εννοώ τη θεματολογία που έχετε, ρε παιδάκι μου, και το χαβαλέ και το πείραγμα κτλ. Μ' αρέσει, δεν θα ήθελα κάτι άλλο. Τηλεοπτικά τι θα ήθελες να δεις, ας πούμε? Πρωινάδικο τι θα ήθελες να δεις? Πρωινάδικο? Ναι. Πρωινά συνήθως δουλεύω και δεν έχω. Είναι το γυναικών, οπότε κακός κάθομαι. Δεν έχω άποψη. Μεσημέρι είναι όλα σκουπίδια. Ναι. Απόγευμα είναι ψυχοπλάκωμα. Α, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε. Ναι, άκουσα πριν τη διαφήμιση που παίξατε για τα παιδιά της UNICEF. Προχθές έτυχε, επειδή είναι ο γιος μου μεγάλος, λίγο γρυπωμένος, να ξενυχτήσω. Ποιος έπαιξε για τα παιδιά? Ποιος έπαιξε για τη διαφήμιση? Ένα σποτάκι διαφήμιση που παίξατε για τα παιδιά της UNICEF. Για εμβόλια ελανοσίας και τέτοια. Ναι, τώρα στο Μετρόπολη. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ακούσει. Ναι, επειδή χθες έτυχε προχθές να ξενυχτήσω, όπως είπαμε το παιδί, είδα στην τηλεόραση όλα τα μηνύματα που έπρεπε να περνάει η τηλεόραση, τα περνάει 2-3 ώρα το βράδυ. Είτε θες για ζώνη ασφαλείας και κράνος, είτε θέλεις για ναρκωτικά, είτε θέλεις για τζόγο. Για ποιο λόγο τα δείχνουν όλα 3 ώρα το βράδυ και 4? Ακόμη και δωρεάν να τα παίζουν, χωρίς να πληρώνονται, που εγώ πιστεύω ότι πληρώνονται, δεν θα έπρεπε να προσφέρουν λίγο κοινωνικό έργο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βάλουν και το μεσημέρι ένα μήνυμα που βλέπει το παιδάκι τηλεόραση? Κοινωνικό έργο χωρίς κορώμα δεν έχει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε εσύ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 20 δευτερόλεπτα να το παίξεις, 2 ώρα το μεσημέρι, που θα κάτσει το παιδί να φάει. Δεν το ξέρω αυτό. Αν δεν γίνεται κοινωνικό έργο χωρίς κονόμα, φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Αυτό που λέγαμε πριν με το ασθενοφόρο. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Ένα κανάλι πρέπει να δείχνει και το κοινωνικό του πρόσωπο, αλλά πάλι σκοπός του είναι το κέρδος. Δηλαδή είμαστε καλοί, προσφέρουμε και κοινωνικό έργο, το λέμε, το διαφημίζουμε. Πάμε διάλειμμα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα. Ραπτόπουλος με Νανά Παλετσάκη, λέει ο οδηγός του Κυρσάβα. Χουλιανός Ραπτόπουλος, λέει 116. Θέλω να αναμεταδίδεις αγώνες τηλεοπτικούς, ποδοσφαιρικούς,
ναι, ο 115. Όχι, ο 511, συγγνώμη. Ο 567 λέει, φίλε ραπ, λέει να βάλετε στο μετρό 2-4 Παυλάρα Βασιλείου με ηχολήπτη, εννοείται, λέει Γιάνναρο, Χιλιτίδη, και να παρελάβουν όλα τα μωρά στις γραμμές. Μάλιστα. Ραπτόπουλος με Μίρτσο, Κόκκινος με Κανελάκι, Ραγκάτσι με Βραζιλιάνο. Το όνειρο του Κόκκινου, συμπάθαμε. Πάμε στον κόσμο. Συμπάθαμε. Το στούμενο είναι. Το στούμενο είναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, έλα. Έλα, ρε. Έλα. Τι λέει. Καλά, λέει εσύ. Είναι ωραία. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες για τον Μπουφόν. Δεν κατάλαβα τι είπες, φίλε. Και σταμάτα να χτυπάς τις πόρτες. Ξαναπάρ' το πάλι. Χαμήλωσε, ρε Γιάννη, δεν τον ακούω αυτόν τον φέλο. Για λέγε, φίλε. Τι πράγματα λες για τον Μπουφόν. Τι πράγματα λέω για τον Μπουφόν. Ρε, γιατί μας γυρνάς τα μυαλά όλους εδώ πέρα. Ποιοι είστε όλοι, ρε φίλε. Φίλοι Μπουφόν, Ελλάδος. Φίλοι Μπουφόν, Ελλάδος. Ο Μπουφόν τελείωσε την καριέρα του. Σταμάτησε. Τέρμα. Δεν ντρέπεσαι. Γιατί να ντραπώ, ρε φίλε, ναρκωτικά πουλάω ή όπλα. Αυτά που λέτε, δεν ντρέπεσαι λίγο. Γιατί να ντραπώ, ρε ταγάρι. Έβγαλε τελειωμένο τον Μπουφόν, ρε. Ορίστε. Έβγαλε τελειωμένο τον Μπουφόν. 38 δεν είναι, ρε φίλε. Τελείωσε. Εκεί. Τι εκεί. Τα μπέναλτι τα τρώγε από κάτω, παίρνουν συμπάλα και μετά έπεφτε αυτός. Τελείωσε. Βιολογικά τελείωσε. Πάει. Ξέρεις πώς θα παίρνει αυτός. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, πώς θα παίρνει. Με νοιάζει ότι τελείωσε. Θα σου πω, παίρνει 5 εκατομμύρια. 15 να πάρει. Ρε εσείς χαλασμένα ποτά πίνετε, ρε. Τα ουίσκι νοθευμένα είναι, ρε. Πάρτε ένα ακριβό να πιείτε, ρε καραγκιόζητες. Ποιος Μπουφόν, πάμε επόμενη γραμμή. Βλαμμένοι είστε, ρε. Μα είναι πιώματα αυτά που πίνετε. Ανισόρροπη. Τον Έλληνα έκανε και χιούμορ πανά θεμάτων. Έλα, ρε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Ήθελα λίγο για το τελικό του Euro. Μόνο δύο λέξεις. Ό,τι γουστάρεις, πες. Ό,τι γουστάρεις. Ήταν πραγματικά ένα εμετικό πράγμα που είδα. Εμετικό είδες, ναι. Δεν το πίστευα να βλέπω έναν κουτσό ηθοποιό να καβαλάει τον προπονητή του, τον προπονητή. Έτσι. Και μάλιστα κάποιες στιγμές να το δείχνει η κάμερα να του πιάνει και τον λοκό, χάριτο έτσι, χάριτο μηνιά, και ο Σάντος να ζει στον κόσμο του. Κλείνω και λέω το εξής. Εάν ήμουν Σάντος, τα μπουνίδια που θα έτρωγε δεν θα περιγράφονταν. Σωστός. Σωστός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύαμε που το βλέπαμε. Οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay. Τέτοιο μαλάκ, τέτοιο βλάκ, τέτοιο κολόπεδο. Αν ήμουν Σάντος, δεν θέλω να πω γιατί είμαι στον αέρα. Δεν μπορώ, δηλαδή έτσι και μου έκανε την παραμικρή κίνηση που τον είδα να με καβαλάει από πίσω, να με τραβάει, να χαίρε αυτό το πράγμα, θα, δηλαδή μέσα από το χώμα. Τι να πω, δεν θέλω να μιλήσω, μου με κόψουν κιόλας. Ας φύγω από εκεί, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι και πολύ με την μπάλα, αλλά οκ, okay, το που είδα ήταν απερίγραπτο. Ένα πράγμα απέσιο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έλεγε ο Ραγκάτσης ότι έχει πάει πολλά χρόνια στην Εύβοια. Οκ. Okay. Όχι, πολλά καλοκαίρια, 15 ημέρα. Πολλά καλοκαίρια. Ναι. Επειδή θα πάω Βόρεια Εύβοια Πευκή φέτος. Ναι. Άξι, δεν το ξέρω και πολύ καλά από την αρχή. Οκ. Ξέρω εγώ. Το Πευκή είναι πιο... Με δύο πινελιές γύρω-γύρω, όχι για το Πευκή μόνο, αλλά με δύο πινελιές να πεις, ξέρω εγώ, τη Βόρεια Εύβοια, γιατί θα πάω πέντε μέρες. Περίπου εκεί γύρω-γύρω. Πες μου την ηλικία σου. Πες μου την ηλικία σου. Είμαι 43 χρονών. Είσαι παντρεμένος. Θα πάω με τη δικιά μου τέλος πάντων. Όχι παντρεμένος, θα πάω με τη δικιά μου. Κοίτα, με γκόμενα που θα πας, Βόρεια Εύβοια ναι, καλή είναι, αλλά δεν είναι για πολύ extreme πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν θέλω extreme. Θα πας και θα βρεις. Θα πας και θα βρεις. Θα πας και θα βρεις. Άκουρε. Θα πας και θα βρεις στους ωραιούς την παραλία του Τσοκαΐτη. Τσοκαΐτη, αυτή την παραλία μου την έχουν πει κι άλλος. Για λέγε λίγο. Μόνο εκεί να πάω να κάνεις μπάνιο. Μόνο εκεί να πάω να κάνω μπάνιο. Πουθενά άλλο, ρε, εσύ. Εγώ εκεί πήγαινα. Έχει κι άλλα μέρη.
Από τη μεριά του Αιγαίου, από τη μεριά του Αιγαίου, από τη μεριά του Αιγαίου. Από τη μεριά του Αιγαίου, για πες. Θα πας. Θα έχω ψάξει κάτι Αγία Άννα, κάτι Άγιος Γιώργιος, κάτω στα ελληνικά. Αυτά τα Άγιος Γιώργιος, τα Αγία Άννα και τα λοιπά είναι για θρησκευτικούς λόγους και τις αχλαμάρες. Θα πας να κάνεις. Θα πας. Θάλασσα που έχει το νησάκι. Όχι, 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 όχι. Θα πας στη λίμνη Ευβίας. Θα πας στη λίμνη Ευβίας. Η λίμνη Ευβίας είναι καμιά τριανταριά χιλιόμετρα από εκεί που θα είσαι εσύ. Από το Πευκή. Από το Πευκή. Θα πας το πρωί και θα κολυμπήσεις, θα φας εστιατόρια τα καλύτερα. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Και θα... Αυτό είναι στο εσωτερικό της Ευβίας, τώρα να καταλάβω, φίλε. Αυτό είναι η λίμνη. Δεν είναι παραλιακό μέρος αυτό που μου λες. Όχι, παραλιακό μέρος είναι. Παραλιακό είναι. Παραλιακό μέρος είναι. Είναι στη μεριά της Ελλειψού από κάτω. Από τη... Ναι, 30 χιλιόμετρα. Θα πας στη λίμνη Ευβίας και θα φας κρέας. 5 χιλιόμετρα από την Εδιψό, στον Άγιο. Ο Άγιος είναι ένα χωριό σε ύψωμα. Το συγκρατώ, το σημειώνω, ναι, ναι, ναι. Θα πας και θα φας στον Άγιο. Αρνή θα φας. Τώρα σε 10 μέρες θα πάω, ναι. Ό,τι κρεατικό φας, θα χλύψεις τα δάχτυλά σου, δεν θα θες να φύγεις. Στον Άγιο. Άρα πάμε. Άγιο. Για φαΐ. Τσοκαίτη. Τσοκαίτη για κολύμπη. Λίμνη Ευβίας. Λίμνη Ευβίας. Και ίσως κάτι ακόμα. Λουτρά θα κάνετε και τέτοια ή η κοπέλα είναι νέα. Πόσο χρόνο είναι η κοπέλα? Η κοπέλα είναι στην ηλικία μου, 44. Δεν είναι κοπέλα πια, είναι μεγάλη. Να την πας. Είναι μεγάλη και να... εγώ τόσο. Καλά, δεν είμαστε και 15 χρόνων, οκ. Okay. Ναι. Εννοείς, δηλαδή, συγγνώμη, επειδή θα είμαστε στο Πευκή και το Τσοκαίτη που λες είναι από τίδα στους ορίους 15 χιλιόμετρα. Δεν είναι μακριά. Οι δρόμοι καλοί είναι. Λίγο είναι. Εσύ προτείνεις, λίμνη, τώρα τη θυμήθηκα. Τι άλλο προτείνεις, κάτι, όχι μόνο σε ταβέρνα, σε παραλία, σε ωραίο μέρος. Βόρεια, γιατί θα είμαστε ξαναλέω βόρεια. Δεν την προλάβω να την γυρίσουμε και την ότι γίνει τεράστια από τη Δαγεύεια. Θα πας. Θα πας... Μια άλλη παραλία, αν θες, πες. Πες μια παραλία. Άλλη. Άλλη Τσοκαίτη. Λοιπόν, ναι. Θα πας στον Αγιόκαμπο. Αγιόκαμπο, που από τη Γλύφα απέναντι, που παίρνουν το καραβάκι, οκ. Okay. Θα κολυμπήσεις και θα κολυμπήσεις, ναι, 30 μέτρα. 40 μέτρα, ναι, δεξιά, ναι, από εκεί που παρκάρουν τα καράβια. 50 μέτρα. Σοφάρε μεγάλο. Ναι, εκεί θα πας, θα κολλήσεις. Είναι παραλία όμως, αγαπητέ. Πράκου, τι σου λέω εγώ. Οκ, εννοείται το ακούω. Πεντακάθαρη. Και σου πέρα τηλέφωνο σου, κοιτάξτε. Πεντακάθαρη. Εκεί πάει η Νικολούλη κάθε χρόνο, να ξέρεις. Εκεί αράζει. τη γεροντική κορμάρα της, εκεί την αράζει. Οπότε. Κρατάμε λίγο Αγιόκαμπο, λίγο Τσοκαίτη στους ωραίους, λίμνη που είναι κάτω από, από τα Λουτρά Ειδιψού, γραφικό που μου λες, και έχω ακούσει και για Αγία Άννα πολύ καλά. Ναι, ναι, για Αγία Άννα πολύ καλά, είναι πολύ καλά. Δεν έχει όμως, δεν έχει τόσο καλό φαΐ η Αγία Άννα, από παραλία σκίζει. Φεύγουμε, τελευταία κουβέντα. Το φαΐ το καλό λοιπόν είναι στους ωραίους, από το βίπες, που είναι το καλό. Άμα θες να, στον Άγιο, στον Άγιο, στον Άγιο, στον Άγιο. Άγιος που είναι, αν επιτρέπετε. Είναι ανάμεσα σε πύργο Ευβίας, είναι ανάμεσα σε Αγιόκαμπο και Ειδιψό. Είναι εκεί ανάμεσα. Α, ο πύργος που είναι δίπλα στους ωραίους. Και θα φας, και θα φας ψάρια. Θα φας ψάρια στους ωραίους. Ψάρια στους ωραίους και στον πύργο. Ψάρια θα βάζει εκεί. Ψάρια στους ωραίους και στον πύργο. Έγινε. Με κάλυψες, ευχαριστώ. Έφυγες, καλό ταξίδι. Να είστε καλά, γεια. Και κάνα λουτρό στα 45, καλό είναι να έχεις υπόψη σου. Μια εκπομπή Ραπτόπουλος με Μίρτσο και Σούτια και άλλη μια Αλατζά με Κόκκινο. Φοφία! Θα σου γράψω βιβλίο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα στους επόμενους κυρίους. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Βλέπω σήμερα λέμε διάφορα, έτσι δεν είναι? Πείτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Θα σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Η κόρη μου που λέει ήταν κατασκήνωση. Oh, πόσο χρονό είναι? 13. Α, μάνα αδερφέ μου, κοιμώσου να το βράδυ ήσυχος. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα, ναι. Όχι, όχι. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα και θα σου πω το γιατί, άκου τώρα που λες. Και εκεί στην παρέα ήταν κάτι παιδιά που ήταν από τα Σκόπια. Σκοπιανοί, ναι, ωραία. Σκοπιανοί, ναι. Ωραία. Σκοπιανοί και όλα τα Σκοπιανοί. Και δεν είμαστε Σκοπιανοί. Ωραία. Ήταν άλλο παλικαράκι εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν φοβόμουν. Έχει η κόρη μου δύο φύλακες εκεί πέρα, δύο τζερέκια. Και λέει άλλος, δεν είσαι, λέει, Μακεδόνας, είσαι Σκοπιανός. Ποιος? Αυτός λέει Μακεδόνας. Ναι. Όχι, λέει, είμαι Σκοπιανός. Αυτά τα δύο παλικαράκια τώρα δεν ξέρω, είναι και δίδυμα κιόλας. Να τα χαίρεται ο πατέρας σας που τα έχει. Έχει να έχουν ένα πατέρα βουνό, τον έχεις απέναντί σου.
Για να μου να χαίρεσαι τα παλικάρια σου. Από αυτά τα γομάρια είναι. Ναι. Ασφαλέστατα. Τα αποκομώσανε τους Σκοπιανούς και με λέει η κόρη μου, μπαμπά λέει. Αυτός είναι θύμος, λέει ο ένας, έτσι που θα τους βουτήξει ήταν, λέω. Λέω, έχει καλό πατέρα, μη σε ένα χωριά σε λέω, κόρη μου. Λοιπόν, αυτά τα βουνά. Να το βουτήξουν ήταν. Αυτά τα βουνά, λοιπόν, εγώ τα έχω καλά μαζί τους και είναι και ακροατές μας, να ξέρεις. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εγώ πάντως δεν θα έμπαινα στην περιπέτεια να τσακωθώ εφόσον το θέμα είναι. Έχω μπει εγώ στην περιπέτεια να πλακωθώ. Με είπε ένας Βούλγαρος στην Ομόνια και πλακώθηκαμε στις γροθιές το 93. Της πόπης έγινε. Ο Ραπτόπουλος γρήγορος, μπαμπαμπαμπαμπαμ και δρόμο μετά πάνω στην ανηφόρα. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο, εφόσον το παιχνίδι είναι πολιτικό-οικονομικό, να καθόμαστε να μαλώνουμε με τους Σκοπιανούς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα με τους Σκοπιανούς παρέα. Σίγουρα διεκδικούν το όνομα από εμάς. Εμείς λέμε ότι το όνομα είναι δικό μας, αλλά η ουσία είναι ότι το λιμάνι μας είναι άδειο και αυτοί πάνω έχουν ανάπτυξη. Εμένα δεν με πονάει το. Ξέρεις τώρα, εγώ είμαι κοινικός άνθρωπος, έτσι. Το όνομα είναι ένα κομμάτι. Εντάξει, είναι ιστορία κτλ. Σεβαστό. Αλλά η ουσία για μένα είναι οικονόμα, είναι η μαρμίτα. Συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες. Απλώς τι λέω, να το κάνω εγώ να κερδίσω το όνομα και να χάσω, ας πούμε, τα πλοία. Και να χάσω την ανάπτυξη. Και να πηγαίνουμε τώρα οι Έλληνες επάνω στα Σκόπια και να αφήνουμε τα λεφτά μας και να πηγαίνουμε εξής στα καζίνα τους και να κάνουμε. Τι να το κάνω εγώ το όνομα. Και το όνομα καλό είναι, αλλά η ουσία ποια είναι. Και το όνομα είναι καλό και όλα είναι καλά. Απλώς εγώ πήρα να πω για την παιδεία που έχει δώσει ο Γιάννης στα δύο παλικάρια του. Γιατί σήμερα δεν ξέρουν τα παιδιά από αυτά τα πράγματα. Καλά, 13 χρόνια τα παιδιά τι να ξέρουν. Ναι, αυτό οφείλεται στο Γιάννη. Ναι, αυτός τους μιλάει, ο πατέρας. Γενικά, έτσι. Ναι. Φυσικά. Γενικά. Αυτό πήρα να πω. Κατασκήνωση, κατασκήνωση είναι αγόρια, κορίτσια μαζί. Πώς είναι, για πες μου. Έχει μόνο τα κορίτσια. Είναι όλοι μαζί, έτσι, αλλά εντάξει, τα σπίτια, τα σπιτάκια είναι μόνο τα κορίτσια, μόνο τα αγόρια. Και ήταν και ο γιος μου εκεί πέρα. Και εκεί δημιουργούνται τα πρώτα ερωτικά φτερουγίσματα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, γλυκό αγόρι. Έγινε, ρε. Το φυσιολογικό είναι αυτό, τα άλλα είναι. Ναι. Έγινε, ρε. Για χαρά. Τον άνθρωπο. Λοιπόν, επόμενος κύριος. Να τα τη πιάτσα στα τερέκια. Το ρεπορτάζ του Άρη είναι ασύλληπτο. Είναι φανταστικό. Εσύ στην εποχή του Τσίπρα έχεις θησαυρίσει, γιατί για σένα να είναι πρόβλημα το όνομα. Δεν έχω θησαυρίσει, αλλά νομίζω ότι επί Τσίπρα περάσαν όλα τα μνημόνια και δεν άνοιξε η μύτη, δεν άνοιξε ρουθούνη. Εδώ πέρασε και στο ποδόσφαιρο. Επί Τσίπρα είσαι συν 3.000 επάνω. Δεν ξέρω τι είναι. Οικονόμαστε, δεν διαφέρει, δεν διαφέρει η ονομασία. Η αριστερά δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι να την κάνει και την ονομασία. Είσαι όλοι οι δημοκράτες, ενδιαφέρεστε για το χρήμα, δεν ενδιαφέρεστε για την ονομασία. Ενώ εσείς γιατί ενδιαφέρεστε για το χρήμα. Είστε πολυπολιτισμικοί εσείς. Ναι. Εσείς είστε η Σύρια με Πόντιο και ο Πακιστανός Μπαγκλαντεσιανός. Ναι, ναι, ναι. Με Ξανθιά Καλονή, να πούμε, από την Νότια Εύβοια. Αυτό θέλετε να δείτε. Εσείς παντρεύεστε Ιουγκοσλάβες και Ρωσίδες και Βουλγάρες, να πούμε. Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί καμιά τέτοια. Έλα ρε που δεν έχει. Πες μου το όνομα αυτού που την παντρεύτηκε να σου πω κατά πόσο αληθεύει. Δεν θυμάμαι. Όχι, με μένα θα μιλάς με ποιον. Ή με σένα να μιλάω. Ποιος βουλευτής σας ήτανε. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Δεν συγκρατώ όνομα. Έχει εντελώς άστο τώρα. Άστο να έχει παγώσει τώρα. Εχθές πήγαινες να κλείσεις το ραδιόφωνο την ώρα που έκλεισα. Ναι. Το τηλέφωνο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και λες ο Σκόρβας κάτι για τα 2,5 εκατομμύρια που σας κάνει μπλόκο. Και αυτά και μουσου του και τα σχετικά. Ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ, ότι θέλει να κάνει μπλοκ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, του κυρίου Κανένα. Ακι, ναι, βεβαίως. Και του κυρίου Μάστορα, ναι. Λοιπόν τώρα, το ρεπορτάζ λέει ότι στην πρώτη τετραετία του κυρίου Σκόρδα ως πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, μήπως το πόρισμα της Νέξια του έβγαλε ότι χρωστάει, δεν έχει αποδώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το ΦΠΑ. Είχε ένα πρόβλημα το ΦΠΑ ο κύριος, ναι. Το οποίο δεν έχει λυθεί. Όχι, είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσει ο κύριος Κόρδας τη διαδικασία μπλοκαρίσματος του ΙΚΑ για την πόλη του Ρησίου που ξεκινάει στις 20 Ιουλίου και εμείς να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την απόδοση του ΦΠΑ. Με τον άλλο τι έγινε τον εκαθαριστή τον παππού. Δεν απαντάμε εδώ, έτσι. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι δεν απαντάμε. Σκόρδα λάνει μια ζωή στον Άρη. Ούτε ο 4-6, ούτε ο άλλος που κάθεται μέχρι αργά το βράδυ το ραδιομέγαρο απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα. Να τον βάλω εγώ με τον οραματιστή του Άρη.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα μια εκπομπή, Βασίλη, με τον κύριο Μάστορα και τον κύριο Κανελάκη και εγώ μαζί στο ραδιόφωνο. Ωραία. Εντυπωσιακή εκπομπή. Α, θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα το ήθελα, σας φωνάξω φιλοξενούμενος, βεβαίως. Θέλω στην τηλεόραση, στο κανάλι που τους πληρώνει όλους στην ψύχρα από την πρώτη μέρα, θέλω και θα σου απαντήσω μετά και για τον εκαθαριστή. Θέλω τον κύριο Φουρτιώτη με το πάνελ του μαζί με τον με τη Μαρία και με τον άλλον τον άντρα, τον Πακοδήμου, τον Πακοδήμου, ναι. Ναι, τον άντρα το βαρύ, τον άλλον που έχει εκεί μαζί του, την άλλη την κοπελίτσα που βγαίνει στον Αντένα, τον άλλον τον πολύ βαρύ τον άντρα, και κάνα δύο-τρεις άντρες μαζί σε ένα κανάλι, και θα ήθελα 5 δημοσιογράφους δημοκράτες μαζί να κάνουν εκπομπή. Πρόσεξε τώρα. Βερίκιος. Βερίκιος. Ο άντρας. Ο άντρας. Ναι. Ο Αρσενικός. Ναι. Χατζηνικολάου 2. Ναι. Ευαγγελάτος 3. Ναι. Λοιπόν. Ο οικονόμου 4 και ο Λυριτζής 5, ρε φίλε. Αυτοί που δεν πάγανε λεφτά από τη δημόσια κρατική τηλεόραση, κανένας. Ναι. Κανένας δεν έχει πάρει φράγκο από αυτή τη ρημάδα την Ερτένα επί 43 χρόνια δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Κανένας. Και τώρα βρίζουνε, ας πούμε, το κρατικό κανάλι. Εντάξει, να λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σου απαντήσω και για τον εκαθαριστή. Ο εκαθαριστής έκανε δήλωση. Δεν του δώσατε λεφτά, μωρέ. Μισό λεπτό. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Γιατί κόλλησε. Μετά την πρώτη του δήλωση, ότι θέλει να αποχωρήσει διότι λέει δεν τα βρίσκει όχι στο οικονομικό, αλλά ο τρόπος λειτουργίας, ας πούμε, της νέας ΠΑΕ απέναντί του, δηλαδή, ως προς την εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ δεν του άρεσε, δέχτηκε, λέει, 3 τηλεφωνήματα από τον κύριο Καρυπίδη και στο 3ο τηλεφώνημα τα βρήκανε σε όλα. Επίστη. Συμφωνήσανε στα πάντα και απέσυρε πίσω το ότι θα αποχωρήσει αυτός και ο κύριος Ενέκης. Ναι. Λοιπόν, άρα πάμε κανονικά στις 20 Ιουλίου για να βάλει το πρώτο βήμα, ας πούμε, το ΙΚΑ προς πώληση του Ρησίου με βάση τον πλειστηριασμό. Με τα 600 χιλιάρια θα γίνει αυτό. Ναι, με τα 600 χιλιάρια. Το είναι το κεφάλαιο το αρχικό, το οποίο ξεκινάμε. Ο Σκόρδας τώρα θέλει, λέει, 2,5 εκατομμύρια να μου. Ωραία, και 2,5 που χρωστάει στην εφορία πατήσαμε ο κύριος Σκόρδας. Είναι μηδενικός. Δεν έχει θέμα να φοβάται για τα ακίνητά του. Στην ουσία θα επιστρέψει και ένα χιλιάρικο, διότι είναι 2.501 και κάτι λοιπά το πόρισμα της Νέξια για μια απόδοση ΦΠΑ επί τετραετίας προεδρίας του κυρίου Λάμπρο Σκόρδα, Λάμπρο Ντουμάνι, άναψε το χαρμάνι και δεσμαζεύεται. Λοιπόν, ας μας απαντήσει ο κύριος Σκόρδας για τα 2501 που χάθηκαν στη διαδρομή, κάτι σαν τον Ντέμι Νικολαίδη μου θυμίζει. Εγώ θα κάνω μεταγραφές και ΦΠΑ δεν πληρώνω για την ΑΕΚ. Και όπως είπες και εσύ εχθές το ωραίο κοινό το παιχνίδι επί διατητή Σταυρίδη, θα ήθελα να ξαναρωτήσω ποιος ήταν πρόεδρος στην ΠΑΕ Άρης. Ο κύριος Σκόρδας. τον άνθρωπο, ρε. Γιατί είμαστε. Νομορόζω, ρε, τα παπούτσια, ρε, στο ημίχρονο. Ρε, κάτι ονόματα, βρε, τι λέσχη, βρε. Βρε. Τι λέσχη, βρε. Βρε, τα παιδιά, βρε. Ξαναπείτε, λέω, κύριε Ραπτόπουλε, ποιος ήταν πρόεδρος στο ΠΑΟΚ Άρης 3-0. Ο κύριος Κόρδας. Ρε τι πάνε, πες τον αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο που θέλει να πάρει τη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Ένα είναι το κομμάτι που πρέπει να πάρει. Στην Λίμνη Εύβοιας και θα πάει και 3 χιλιόμετρα λίγο πιο πάνω που έχει μια θάλασσα όλο βότσαλο να κολυμπήσει και να πάρει. Η Λίμνη, ρε φίλε, είναι από, θα ρίσκει είναι από παραμύθι η Λίμνη. Η Λίμνη είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μέρη της Εύβοιας το οποίο έχω μπροστά μου και έχω βάλει πλάκα. Έμεινα 5 μέρες και ήθελα να μείνω για πάντα. Λεφτά δεν είχαμε να μείνουμε. Τώρα με τον Τσίπρα που θα φέρετε την ανάπτυξη με τους Κινέζους. Γελάει και τον Παρδάκη. Μια χαρά είναι, ρε. Δεν άνοιξε μύτη, ρε κορόιδο. Γελάει. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Μήπως είδατε μια τέτοια από ένα μυστικό γκάλωπ το οποίο έγινε τώρα τις τελευταίες μέρες. Έπεσε στα αυτιά σας, στα μάτια σας, κάτι. Γκάλωπς. Ναι, γκάλωπς. Επί ποιου θέματος. Πολιτικό. Α, πολιτικό. Α, η Χρυσή Αυγή είναι πολύ ψηλά, ναι. 22,1, έτσι. Τώρα θα σας... Το πρώτο κόμμα... Θα σας κάνουν καμιά μπουγκά. Θα σας βρούνε κανένα... 21,3, τώρα θα μας βρούνε κάτι, μισό λεπτό. 100%. Μας βρήκανε τι μας βρήκανε. Τώρα θα μας βρούνε ότι έχουμε σχέση με τον τέτοιο, με τον Μαδούρο της Βενεζουέλα. Τι είναι... Με τον Φουκαρέλα.
λάμπρο, βρε. Βρε το φουκαρά το λάμπρο, βρε. Δώσε βρε πίσω τα 2,5 εκατομμύρια για το ΦΠΑ και μετά συζητάμε για τα υπόλοιπα, βρε λάμπρο. Εκεί η γωνία Αγία Σοφίας Κερμού ακόμα πηγάδια βγάζει. Σούς. Δεν πειράζει. Ντροπή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλό σας βράδυ, κύριε Ραπτόπουλο. Να πάτε όπου θέλετε. Έλα. Καλό σας βράδυ. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα. Καλώς το να, καλώς το, σε περίμενα εγώ. Έλα. Τι περιμένες, τι απάνω. Περίμενα γιατί οι μεταγραφές λέει αργοί έρχονται, λέει μεγάλο μυαλό έχουν γρήγορο. Έτσι μη. Ναι. Μα γρήγορο, τι απάνω, ο Γρηγόρης, ο Γρήγορος με τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης, ναι. Ναι. Και τι απάνω, με το αυτό που έρχεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ένα, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ λέει δεν είναι πολύ λέει μεγάλες. Ο Δοστό παίρνει την Ελλάδα και εδώ πέρα όπως δεν πάνε να πάνε φάνε, τους φαίνεται που είναι η Μικρά Ασία. Για να κάνουν τον τουρίζα να κάνουν. Ναι. Δηλαδή μια από τα ίδια χειρότερα. Μια από τα ίδια, τι περίμενες. Βέβαια, και χειρότερα. Όχι, περίμενε, να πω κάτι. Ναι. Από την ώρα αυτός ο κύριος που κάνει, που θέλει να πάρει μεταγραφές και ναι και την ώρα. Άλλα, που πήρε πούμε 7-8 πούμε από το πουθενά. Δηλαδή κάτι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν τον τουρισμό και έρχονται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για να βρουν την παραλία, το λευκό πυρού και δεξιά και αριστερά. Και τους μαζεύουν εκεί πέρα και κάνουν τους προσφυριστάς. Ναι. Τους πάνε στην Ολλανδία για να κάνουν τους προσφυριστάς να παίξουν μπάλα. Ναι. Δηλαδή μια από τα ίδια. Οπότε να πούμε πάλι το ίδιο κατάνι θα είναι. Πάλι. Ναι. Τώρα για πες μου τώρα τις εκλογές της επορεφιλέ μου. Ναι, ο χοντρός λέει τις έχει λέει πάρει παραμάσκαλα πάλι να πούμε. Α, μπράβο. Τίποτα λες αρχινάς με καταλαβαίνεις το θέμα. Το θέμα αν είναι το παιχνίδι Πορτογαλία-Γαλλία το τελικού κυπέλου. Ναι. Έτσι, ήταν όλοι παραταγμένοι, ο πρόεδρος της Γαλλίας, υπουργοί. Βουλευτές και τα λοιπά και έτσι, τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλοι άνθρωποι, ναι. Ναι, και καπάκι από πάνω ποιοι καλούνταν εγώ, γιατί τίποτα. Ήταν ο κύριος Θεοδωρίδης εκεί. Α, με ποιους κυρίους, ξέρετε, με ποιους κυρίους. Μόλι την ελίτ. Τον Ιταλό, ναι. Που είναι σαν πρόεδρος, και δύο οι δικηγόροι, και ένας αγγελέας, που είναι ενεργείας αγγελέας για ποινικές διώξεις. Ναι, είναι ανέβηκε τώρα. Μπορεί να γίνει και πρόεδρος της Ομοσπονδίας αυτός. Ναι, μπράβο. Ναι. Από την ώρα που αυτός ο Θεοδωρίδης, ναι. Που είναι να πούμε άνθρωπος το πάνω χέρι, FIFA και UEFA, με ξεπλογή του Μπλάντερ και του Πλατινί, νομίζω ότι ο άλλος ο κύριος που θέλει να πάρει την ΕΠΟ, Προεκλητική Ένωση, συγκρούν παραπέτασμα. Ναι. Μαζί πάντα και ένα δικηγόρο που είναι ένα δικηγόρο που δεν μπορεί να σκύψει βρεμένη εφημερίδα που είναι η πρόεδρος στην ΕΠΣΗΜΗ Θεσσαλονίκη. Ναι, φίλος μου είναι. Δηλαδή αρχινάει το και γελάει όλο ο κόσμος. Όταν πάει κάτι στην Αθήνα, όλοι το κάνουν που με σαν όπως ένα κλόν που πάει με το τσίρκο και κάνει κάτι κουλουτούμπες. Καλουτούμπες, ναι. Ναι, έτσι είναι και αυτός ο κύριος. Και κάτι άλλο, εδώ πέρα έμαθα και κάτι άλλο, ότι αυτός ο κύριος που είναι αυτού με το μουσί και γελάει σαν το σαταλά που γελάει, πλέξει στο χάρι κόκκαλης, και να πάει κάτι ξενοδοχεία, με προβλήματα, με προβλήματα των ξενοδοχειών και κροτήματων. Ναι. Θέλω να το πάρει και κάνει διαπραγματεύσεις και ποιο βάζει, ξέρεις, ποιο βάζει. Ποιο θα βάζει. Αυτό το κύριο που είναι από την πρώτη Σοβιετική Ένωση, από τη Γεωργία. Τι κάνει για πραγματευτή. Έλα. Και νομίζω ότι και το Μαγειρό Παλάς είναι μια φούσκα. Δηλαδή το Μαγειρό Παλάς, ναι με το ΙΚΑ το έχει, αλλά υπάρχει το άλλα ότι αυτός ο κύριος που λέει το Σάκη Κοκάλη το έχει πούμε γενικιάσει για 50 χρόνια. Ναι. Δεν είναι. 51. Και ναι. Λέω και πάλι, ναι, και λέω πάλι. Αυτός ο κύριος που κάνει τον κύριο, που παραστάνει τον κύριο και έκανε πούμε το χορό στο γάμο του παιδιού του στο κυβερνείο, ναι, που ήταν άστα να πάρει το κυβερνείο, με τι λεπτά πήγε με γνωρίζετε. Δικά του ήταν. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας, δικά του. Μήπως βρέχει, για χιονίζει. Καλό βράδυ Νικόλα, διάλειμμα Νικόλα μου, ναι Νικό μου. Λέει ο 6-12 η πλάκα με τον Αριανό που γελάει ηρωνικά για τον Σκόρδα είναι ότι έχουν περάσει χρόνια, λέει, και ασχολείται ακόμα με τον Σκόρδα και θα συνεχίσει και στο μέλλον.
Αν λες ότι θα τραβήξει η ιστορία μακριά. Ναι, 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 μπορεί, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, φίλε. Κοιμήθηκε, πέθανε, δεν ξέρω τι έπαθε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Είμαι ο Νίκος από Βόρεια Εύβοια, από Ιστιαία. Τι κάνουμε? Καλώς τον. Άκουσα Βόρεια Εύβοια και είπα να πάρω τηλέφωνο. Πιο άσχημο μέρος από την Ιστιαία δεν υπάρχει. Τα μούτρα όμως κάθε χρόνο κέρδισε και τα βλέπουμε. Τι να κάνω, να πάω εκεί πέρα. Τι να κάνω. Αλλού πουθενά δεν σε θέλουν, μόνο σε εμάς έρχεσαι. Ναι, 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 είναι εκπληκτικό το μέρος εκεί. Δεν... Βέβαια, βέβαια, εκπληκτικό. Ραπ, σου έχω μια καλή πρόταση. Για πες. Λοιπόν, ο κύριος Ιγναντίεβιτ θα πάρει ένα κανάλι τώρα. Ο κύριος Ιγναντίεβιτ. Δεν θα πάρει κανάλι, πρέπει να πάρει, λέει, την άδεια. Α, δεν θα πάρει άδεια. Ξέρω εγώ, πριν από καιρό, όταν ήταν να πάρει άδεια, διαμαρτυρήθηκε ο πρόξενος Αμερικανός και είχε πάει στον Υπουργό και έκανε παράπονα. Αυτό ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, με το καλό να την πάρει, λοιπόν, θέλουμε να σε βλέπουμε μετά τις 12 στα 090, λίγο έτσι να βγάζουμε λίγο γούστο. Ποια 090? Θα πάω σε κανάλι, ας πούμε, παράγοντα ποδοσφαίρου. Ναι, ρε, παιδί. Και πώς θα λέω μετά, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα βγω και να πω ενάντια στον πρόεδρο, άμα κάνει κάτι λάθος, ας πούμε. Γιατί τώρα λες ενάντια στον πρόεδρο, μην μου λες ανεκδότα βραδιάτικα. Α, λες ότι ας πούμε, τώρα ας πούμε είμαι σούς, ας πούμε, στον κύριο Σαββίδη. Μάλιστα, ωραίος. Ναι. Ναι. Αυτά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στην άσχημη Ιστιαία. Επόμενος κύριος. Μα τι ασχήμια είναι αυτή. Καλημέρα, ναι. Ναι, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός είμαι. Μάλιστα. Και ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις κανένα καλή ταβέρνα και στα Καβάσιλα? Γιατί θέλω να πάω διακοπές με το τρακτέρ. Στα Καβάσιλα? Ναι, στα Καβάσιλα, άμα ξέρεις κανένα καλή ταβέρνα. Ναι, η ταβέρνα του χρόνου είναι. Πήγαινε ένας φίλος Μαριανός εκεί πέρα πέρσι και πρόπερσι και έτρωγε εκεί. Κρεατοφαγία. Και αυτός, ναι, κρεατοφαγία. Και αυτός με το τρακτέρ πήγαινε. Ναι, με Στάγερ. Με Στάγερ. Με Στάγερ, τα θυμάσαι τα Στάγερ? Στάγερ, Ελλάς. Πουθενά δεν κολλάς. Και με λάστιχα Πιρέλι. Δεν θυμάσαι τη διαφήμιση, αν είσαι παλιός. Το τρακτέρ σου θέλει λάστιχα Πιρέλι. Το θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι, εγώ αγρότης είμαι. Είσαι αγρότης? Αγρότης από Ελασσόνα. Ελασσόνα έχω έρθει, φίλε, μια φορά στη ζωή μου. Το 1980, 11 χρονών. 11 χρονών. Ήθελα να δω Ελασσόνα Ηρακλής. Ο Ηρακλής είχε το προνόμιο να είναι πρώτος στις μικρές κατηγορίες και πήγα και τον είδα. Ελασσόνα Ηρακλής 0-1 σε ξερό γήπεδο. Αυτά είναι άμα μπλέκεις με μικρές ομάδες. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Εγώ Θεσσαλονικιός είμαι, με μικρές ομάδες καταγίνομαι. Τι να κάνω δηλαδή. Αφού διάλεξες τις δύο από τις τρεις, γι' αυτό. Τι να κάνω δηλαδή, τι να γινόμουν. Τη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, τι να γινόμουν, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός? Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα με τον Καλατζίδη και τον Καλταβερίδη μπορεί να ανέβει επίπεδο κι αυτή. Κάτι θα γίνει. Θα βρει τον Άρη και δύσκολο ο Άρης. Δεν θα ανέβει μετά. Λες, εγώ ψοφάω να δω Καλαμαριά, Άρη στη Χαριλάου, ντέρμπι, Κυπέλου. Ποιος θα περάσει? Με Καλαϊτζίδη προπονητή ο Άρης, η Καλαμαριά, και με Αναστόπουλο ο Άρης. Και να γίνεται δύσκολο. Δύσκολο τον βλέπω τον Ανάστο. Τον Ανάστο, λες? Δύσκολα τον βλέπω. Δύο διαφορετικές σχολές. Η μία 4-4-2 στην ευθεία με δύο εξτρέμ ο Καλαϊτζίδης. Ποιο εκτός ο Αναστόπουλος θα γίνει της Μουρλής. Γουστάρω τέτοια, ρε φίλε. Τα ψάχνεις. Στη ζωή μου τα ψάχνω αυτά εγώ. Πού να μου τύχει τέτοιο μπεσχέση εμένα να δω τέτοιο μάτς. Χάνονται τέτοια αυτά. Τέτοια σοβαρά μάτς δεν χάνονται. Αυτά είναι τα μάτς. Ναι. Και για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ φέτος? Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπω φέτος? Ναι, για κάνε τα προγνωστικά σου. Πιο σοβαρό αμυντικά τον βλέπω. Δεν ξέρω αν πουληθεί ο Μακ και πού. Δεν ξέρω αν πουληθεί ο Κάτσε και πού. Δεν ξέρω αν ο Τζαλμάς είναι καλύτερος από τον Μακ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι πιο αργός αυτός ο κόφτης που πήρατε από τον Τζιόλι. Δεν ξέρω αν είναι πιο ταγάρι αυτός ο τερματοφύλακας από τον Όλσεν που πήρατε. Και στο Θεό που πιστεύεις, ρε φίλε, θέλω να δω τον ΠΑΟΚ με αριστερό και δεξί στόπερ και να μην είναι ο Τζαβέλας εκεί ανάμεσα. Να πάρετε κάτι πολύ πιο ποιοτικό. Εάν τη βγάλω την άκρη σε 4-3-3, Τζαβέλα βασικό αριστερό στόπερ, το γάτιμα. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Δηλαδή λέμε να ανέβει σε επίπεδο. Για μένα ο Τζαβέλας είναι
σε ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή αναπληρωματικό αριστερό μπακ. Μπορείτε να πάρετε την τετράδα του ΠΑΟΚ και να την κάνετε τέτοιο επίπεδου με τερματοφύλακα Κλά και ο Τζαβέλας να είναι η αλλαγή του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ. Τότε θα πω κάνατε υπέρβαση. Τώρα άντε πάμε. Καλημέρα λέγε. Άντε. Άντε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Βλάχος από Ελασσόνα και εγώ. Και εσύ από την Ελασσόνα. Ναι, είχαμε γνωριστεί εκεί στην μπάρα, ο Γκαντέμις, άμα θυμάσαι, χρόνια πριν. Εμείς δεν είχαμε γνωριστεί εκεί στο kitchen bar. Ναι, που μου είπες, έλα εδώ, κάτσε μαζί μου και θα βρεχτείς. Με την κοπελίτσα που ήσουν εκεί και βραχήκατε, ναι, ναι, ναι. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, σ' ακούω κάθε μέρα, ήθελα δύο πραγματάκια να πω. Έλα, ρε. Το πρώτο είναι, γιατί τόσο αντιπάθεια με τον άλλο συγκεκριμένο γύρο. Γύρο. Ναι, τώρα που παίξαν στο... στο γύρο της Γαλλίας. Όταν λες αντιπάθεια, ποιος? Γενικά, ρε παιδί μου, ο κόσμος θεατρίνος και έτσι αλλιώς, γιατί? Για τον Ρονάλντο. Ναι. Πολύ καλά το λέει ο κόσμος. Για ποιο λόγο? Μεγαλύτερο χαζοβιόλι από τον Ρονάλντο, φελό, εγωπαθή και κεντρικό κακής ποιότητας δεν έχω δει εγώ. Καραγκούνης το 2004 καλύτερος ήταν. Ο Καραγκούνης, φίλε, δεν ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Δεν ήταν ηθοποιός. Ο Καραγκούνης ήταν ηθοποιός, ήταν χάφ, έπεφτε κάτω. Κέρδιζε η ομάδα από τον Καραγκούνη. Η ομάδα από τον Ρονάλντο δεν κερδίζει. Και η Πορτογαλία πήρε το γύρο. Η Πορτογαλία πήρε το γύρο απόντος του Ρονάλντο. Απόντος του Ρονάλντο, αλλά έβαλε και δύο γκολ με την Ουαλία. Με την Ουγγαρία. Εκείνο τα φτιαχτό, φίλε. Φτιαχτό το λες εσύ, εγώ δεν το λέω εγώ. Ναι. Και... τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Και ένα δεύτερο ήθελα να πω στο Φούρναρη του πριν 2-3 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι οι Λαρισαίοι πρέπει να κλαίνε που ο προπονητής σου Αλίας πήγε στους 4. Ναι, γιατί δεν μπόρεσαν να διακρίνουν το ταλέντο του, δεν μπόρεσαν να διακρίνουν το διορατικότητά του, το έργο του κτλ. Αυτό είπε, ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ με τον Σάντος τη βρήκε με το πρωτάθλημα. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ με τον Σάντος. Τον κράτησε. Ο Ζαγοράκης είδε. Η διάκριση με τον Σάντος ποια ήταν? Η διάκριση με τον Σάντος. Ναι. Νομίζω πήγε στους ομίλους του Champions League, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Έλληνας προπονητής. Ο καλύτερος Έλληνας προπονητής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έλληνας. Ναι. Έλληνας. Ποιος είναι? Μήπως είναι ο Άγγελος? Οπότε ο Άγγελος πού είναι προπονητής σήμερα? Στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Ο Άγγελος μήπως τα τελευταία ένα χρόνο, δύο χρόνια πήγε να πάρει πρωτάθλημα, υποτιθέμενο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ? Πήγε να το πάρει, ξεκίνησε να το πάρει. Και τι είπε ο Άγγελος στην ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, ότι τρεπήθηκε από τον ΠΑΟΚ? Ότι ήταν τρίπιος ο ΠΑΟΚ, ναι, αυτό είπε. Και ο ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε, τους είπε τρίπιος. Ναι. Ναι. Άρα πού καταλήγουμε? Ότι οι μόνοι που πρέπει να κλείνουν είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ότι ο Σάντος με την Πορτογαλία πήρε πρωτάθλημα και η Λάρισα έχει τον καλύτερο προπονητή της Ελλάδος. Mm. Που τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε, εσύ Ελασσονίτης είσαι, Λάρισα, υποστηρίζεις? Εγώ δεν υποστηρίζω τίποτα, είμαι σαν και σένα. Δεν υποστηρίζω τίποτα, να τα ψάχνω παντού όμως. Είσαι ψαχτήρης. Ναι, 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 ναι. Ακούω τα πάντα. Αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση που βγήκε ο Φούρνας, που το θεωρώ, εντάξει, τον ακούω πάντα, αλλά γύρισε και είπε ότι οι Λαρισαίοι πρέπει να κλαίνε. Ότι διώξαν ένα προπονητή καλό που είχε η Ουαλία. Ρε εσύ Φούρναρη, εσύ είχες τον Σάντος που πήρε το Euro. Τον έδιωξες. Είχες τον καλύτερο προπονητή της Ελλάδος. Που πιστεύω και εγώ ότι είναι, έτσι. Και σας είπε τρίπιος. Ο προπονητής σας είπε τρίπιος. Και εσύ πρέπει να κλαίει, δηλαδή. Το κακό δεν είναι ότι τους είπε τρίπιος. Το κακό είναι ότι δεν αντέδρασαν. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εγώ περίμενα από τον ΠΑΟΚ μια απάντηση. Περίμενα από τον Μίκι Μάους μια ανάρτηση. Περίμενα από τον Σαββίδη κάτι να πει. Περίμενα. Από κάποιο παίκτη, περίμενα από τον Τζαβέλα, περίμενα από τον αρχηγό, περίμενα ένα. Τίποτα δεν είναι. Κανένα τίποτα. Κι όμως, τέλος πάντων, αυτά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ήταν να έρθει σήμερα εδώ, αλλά τελικά πήγε με τη μαμά, την αδερφή και τον μπαμπά στο κινηματόγραφο και με στέλνει μήνυμα, λέει: Βλέπω Τζακ Νίκολσον από αγώνα του Ηρακλή, λέει: Έχει πιο πολύ κόσμο, λέει, το σινεμά. Και αυτό με το ίδιο εισιτήριο. Και γράφει από δίπλα: Ελεύθερη είσοδο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι ελεύθερες οι υπόλοιπες γραμμές. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. 90-90-90. Μπορείτε να πάρετε να πείτε ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, φίλε. Κόλλησε το μυαλό του. Καλημέρα, τρίτη φορά, φίλε.
Δεν υπάρχει ελπίση. Πέσαν οι γραμμές. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. Νομίζω ότι είμαστε καλά με τα δίδυμα και τα τρίδυμα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Είναι καλυμμένος ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι θέλει κάτι το καινούριο. Δεν έχει βάλει τη φαντασία του να οργιάζει, ξέρω εγώ κτλ. Τώρα ο Κουρκούμπας με τον Ραπτόπουλο, τι εκπομπή να μπορέσουν να κάνουν. Ο ένας φωνάζει, ο άλλος είναι πολύ ήρεμος κτλ. Κουρκούμπας, το θυμάσαι. Καλημέρα και καλή τύχη. Σουπερόσκυλο. Παλιό σουπερόσκυλο. Βέβαια, είχε κάνει βράδυ τότε στη ζώνη του Ασλαμά. Λοιπόν, 90-90-90, αν δεν τηλεφωνήσετε, την κοπανάω και πάω στο σπίτι να κοιμηθώ, να δω λίγο Greek Anatomy, πώς τα λένε αυτά τα. Πώς τα λένε τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, Daily Woman, Thriller στο Star και τέτοια. Πάμε στις γραμμές όμως. Καλημέρα. 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 Έχεις πρόβλημα, φίλε, στο τηλέφωνο σου, λυπάμαι πάρα πολύ. Επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε, πάμε. Ναι. Και εσύ το τηλέφωνο σου για το... Για, ναι, είναι... Έχει ιδιαίτερο... Είσαι μερωμένος. Πώς? Για το μικρό Ανδρέα. Δεν κατάλαβα, φίλε, ξαναπάρ' το πάλι. Έλα. Αν είσαι ενημερωμένος. Για ποιο θέμα, φίλε μου? Για το μικρό Ανδρέα που ήταν στο Θεαγένειο. Δεν και μεταφέρθηκε... Όχι, δεν μου έχει πει. Στην Αμερική. Δεν μου έχει πει κανένα τίποτα, όχι, δεν έχω ιδέα. Τι έγινε, δεν με έχει δώσει κανένα καμία πληροφορία, όχι. Υπάρχει αριθμός. Γιατί εδώ στο Θεαγένειο προσπάθειες των γιατρών δεν απέδωσαν. Και υπάρχει αριθμός στην Τράπεζα Πειραιώς. Που πρέπει να μαζευτούν 100.000 ευρώ. Δεν ξέρω, φίλε, δεν με ενημέρωσε κανένας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εάν με ενημερώσουνε, κάνω 10 εκπομπές. Ενημερώσω γι' αυτό, από την Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει ένας λογαριασμό. Υπάρχει ένας λογαριασμός. Δεν μπορώ να το αναφέρω, δεν έχω χαρτιά στα χέρια μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Να έρθει σε επικοινωνία με, με τους διευθυντές του σταθμού, με τον ιδιοκτήτη και το υπόλοιπο προσωπικό. Αν μου δώσουν χαρτί, σου κάνω ό,τι έρανο θέλεις. Ό,τι έρανο θέλεις. Να βοηθήσουμε όλοι, μήπως μπορέσουμε να σώσουμε το παιδί. Είναι 7 χρονών. Αγάπη μου γλυκιά, να σώσουμε και να τρέξουμε, αλλά δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Νομίζω αν... Αν κάνεις ένα τηλέφωνο στη Τράπεζα Πειραιώς. Τέτοια ώρα. Έχει τώρα, αύριο. Και επειδή σου έχει ακροματικότητα. Μίλησες με κανέναν. Άκου, φίλε. Μίλησες με κανέναν από το σταθμό εδώ για αυτό το θέμα. Ναι, από τον Άρη, Αργιανόσημο. Όχι, όχι. Μίλησες με κανέναν από το σταθμό εδώ το συγκεκριμένο για αυτό το θέμα. Το 92 και 8 από το Γέλο Ράδιο τηλεφωνώ. Γιάννης ο Μόρτης είμαι, γνωρίζουν εκεί. Εσύ πήρες το Γέλο Ράδιο τώρα δηλαδή? Ναι, έχει 2 μέρες που ζήτησε ο πατέρας του βοήθεια. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Εσύ σε ποιο σταθμό πήρες τηλέφωνο τώρα? Εγώ πήρα σε σένα, να ενημερώσω και σένα. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι. Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν με ενημέρωσε κανένα. Και αυτά τα πράγματα, επειδή εγώ είμαι κλητήρας εδώ, δεν είμαι δηλαδή διευθυντικός τέλεχος και τα λοιπά, πρέπει να τα πεις στους ανωτέρους μου. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσεις αύριο το πρωί την γραμματεία. Αυτό κάνω. Δηλαδή μέσα από το 92 και 8, το Yellow Radio, έδωσα, ενημερώθηκα και είπα να... Καλά έκανες. Μπορώ να βοηθήσουμε. Καλά έκανες και πρέπει να βοηθήσουμε. Απλά πρέπει να περάσουμε κάποια διαδικασία τυπική, να μου δώσουν. Υπάρχει. Θα πάρεις αύριο τηλέφωνο. Θα από την Τράπεζα Πειραιώς. Άκου. Θα πάρεις τηλέφωνο αύριο μετά τις 9. Θα μιλήσεις με την γραμματεία. Θα έρθεις σε επαφή. Θα με ενημερώσουν και μετά όλα θα είναι εύκολα. Τα λέμε. Καλημέρα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε. Λοιπόν, πες κάτι είστε. Πώς? Από Πολύγυρο σε παίρνω, Δημήτρης είμαι. Είσαι από τον Πολύγυρο εσύ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ξαναμιλήσαμε. Ναι, άλλη μια φορά θα πρέπει. Θα πω κάθε βράδυ. Δεν σε πιάνει ο ύπνος.
Όχι, αφού ακούω εσένα, είναι δυνατόν να μην πιάσω ύπνος. Η γριά μέσα δεν φωνάζει, δεν ουρλιάζει, δεν ζηλεύει, δεν φωνάζει. Άβρε γριά, τις έχω στο υπόγειο όλες τις πεθερές. Στο υπόγειο της κλείδωσες. Λοιπόν, άκου το να δεις. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των ανεκδότων και στη Χαλκιδική τα λέμε μασάλια. Μασάλια τα λέτε. Έτσι λέγονται. Μασάλια. Μασάλια. Λοιπόν, έχω ένα φίλο ο οποίος πήγε στο και παρήγγειλε κάθε βράδυ δύο ουίσκι. Κάποια στιγμή αποκτικότητα με τον μπάρμαν του λέει γιατί ρε φίλε δύο, ένα για μένα λέει και ένα για τον φίλο μου στην Αυστραλία. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή πήγε και του είπε άλλο ένα. Του λέει γιατί ρε, πέθανε ο φίλος. Όχι λέει μη το έκοψε εμένα ο γιατρός. Τι να λέει? Μου το έκοψε εμένα ο γιατρός. Το έπιασες? Όχι. Ρε εσύ παρήγγειλε κάθε φορά δύο ουίσκι. Ναι. Και τα έπινε. Και πάει μια μέρα και λέει ένα θα με βάλεις. Ναι. Και του λέει γιατί πέθανε ο φίλος στην Αυστραλία. Όχι λέει, το έχω ψημένο ο γιατρός. Αυτά λέτε στον πολύγυρο κάθε μέρα, ε. Τι αυτά λέμε. Έλα μια μέρα πιες ρακιά και να σε κάνω παντογνώστη. Να έχεις επιστημονική εξειδίκευση. Έτσι. Η οποία θα σε οδηγεί σε πνευματική μονομέρεια επί του θέματος. Και άμα θέλω να ξύσω τους όρχες μου, γιατί να έρθω ρε φίλε στον πολύγυρο και να μην κάτσω στη γειτονιά μου. Θα με πάρει. Όχι. Ε? Κοίταξε, εγώ τα ξέρω κάθε μέρα αυτά. Δεν σε κατάλαβα εγώ. Σ' αγαπώ πολύ, γλυκέ μου άνθρωπε. Επόμενος κύριος. Απαπαπα. Πέντε στη γραμμή, τέσσερις είναι. Θα μιλήσουν όλοι. Καλημέρα. Χρυσέ μου άνθρωπε, σ' ακούμε. Τι κάνει αυτός? Έρωτα με τον εαυτό του. Κατάλαβα. Είναι ο Βλάκας από τη Χαλάστρα. Ναι. Λοιπόν, θα πάρω τη ματζίκα Ντεσπέλ, θα σε καταγγείλω να σε διαγράψουν από το Σύλλογο των Μαγισσών. Επόμενη γραμμή. Εκεί αυτός τώρα, κατάλαβες. Έχει μπερδευτεί, να πούμε, τα έχει μπερδέψει και γελάει σαν τον ηλίθιο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σιγά, μη ύφησας, λέγε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Τι έγινε? Στον Καναδά τα δολάρια εκεί πήγαν, αυτό έγινε. Ο άλλος τι είπε πριν, ανέκδοτο είπε. Ο άλλος από τον πολύγυρο. Που μας κρύωσε. Τον άνθρωπο ρε. Έγινε. Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής? Ο καλύτερος Έλληνας προπονητής ποιος είναι? Ναι, αυτή τη στιγμή. Ο Αναστόπουλος. Ποιος είναι ο Αναστόπουλος ρε? Ποιος είναι? Νίκος Παπαδόπουλος. Ποιος είναι? Νίκος Παπαδόπουλος. Φέτος θα τον δω. Πέρυσι και πρόπερσι δεν τον είδες? Άμα ήταν ρε μεγάλος προπονητής ο Παπαδόπουλος, δεν θα το ζητούσε μια ομάδα να σηκωθεί να φύγει από αυτό το έκθρομα που λέγεται Ηρακλής? Καλά, δεν βγήκε, είπε ότι το ζήτησε με δεκαπλάσιο μισθό. Άρα η κοροϊδάρα που δεν πήγε. Άρα δηλαδή, ή είναι κοροϊδάρα ή δεν το ζήτησε κανένας. Δεν υπάρχει τρίτη. Γιατί είναι κοροϊδάρα? Και έμεινε. Έλα, μ' ακούς. Υπάρχει μια τρίτη εκδοχή, έχει παντελόνια. Παντελόνια, βλάξ ή δεν έχει άλλη επιλογή. Διάλεξε και ερμήνευσε το εσύ όπως θέλεις. Είναι έτσι, τρεις. Ο Αστέρας Τρίπολης το ζήτησε και δεν πήγε. Ναι. Αυτό λες μετά δύο χρόνια από τώρα, αν καθίσεις στο χωριό εκεί στο Κιλκής με τον αδελφό του, την παρέα του κτλ. Και πιει ένα ρακί, τι θα πει, καλά έκανα ή άσχημα? Εσύ τι λες τώρα? Τι να σου πω, εγώ τι να μου πεις, εδώ έμεινε και το συνεργάτη του τον ορμήξανε χθες. Μεθαύριο θα ορμήξουν αυτόν. Μετά από κάνα τρομπόνι που θα κάνει ο Ηρακλής. Γιατί φέτος θα κάνει πολλά. Για απάντησέ μου εσύ τώρα. Ποιον ορμήξανε? Ποιον ορμήξανε? Το Σέμο. Ποιον, εμένα ορμήξανε. Εμένα γιατί να με ορμήξουν? Εγώ πήρα τα λεφτά. Θα μου πεις και ο Σέμος, τι φταίει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τι με νοιάζει εμένα. Άμα πήγε ένας μεθυσμένος εκεί και τον είπε κάτι τώρα, τι να κάνουμε? Ναι, αλλά ο Άβελ λέει εμένα, λέει δεν μα... του Ηρακλής στις πλάτες του. Τι πλάτες? Επειδή έβρισε ένας, είπε κάτι στο Σέμο, πρέπει εμείς... Ναι ρε, επειδή έβρισε ένας ή δύο ή πέντε ή δέκα, ο Παπαδόπουλος δεν τον άρεσε λέει. Δεν τον άρεσε φυσικά και δεν όταν, τον άρεσε. Όταν θα κάνει κανένα τρομπόλι στον Καφτατζόγλου, σταμάτα να ακούς μωρέ, οι εξυπνάδες του Παπαδόπουλου του Άβελ, εγώ θα μείνω, θα φύγει με τις κλωτσιές, το λέω εγώ. Έτσι γίνεται συνήθως.
Εγώ θα μείνω. Πού θα μείνει. Αφού δεν έφυγε τώρα το καλοκαίρι, δεν πρόκειται να φύγει. Κορόιδο. Αφού δεν έφυγε και το. Είναι κορόιδο. Εάν το ζήτησε η Τρίπολη και δεν πήγε, είναι κορόιδο. Για μένα είναι κορόιδο. Για κορόιδο. Σένα είναι κορόιδο. Για μένα είναι κορόιδο, ναι. Για του οπαδού του Ηρακλή δεν είναι καθόλου κορόιδο. Σε κάνα μήνα θα σε πω τι θα είναι. Σε κάνα δίμηνο. Γιατί εσύ νομίζεις θα φύγει. Με τις κλωτσιές. Ναι, καλά θα δεις. Τι καλά. Δεν φεύγει. Πώς θα φτιάξει η ομάδα. Πώς θα ανταγωνιστεί. Τώρα ρε, θα πάρουμε και τον Φούντα. Θα πάρετε και τον Κούρο. Ναι, θα πάρετε και τον Παντελή. Και τον Παντελή Ζερβό να πάρετε να κάνετε τριπλέτα. Και τον Αγγελόπουλο παίρνουμε από τον Παναθηναϊκό. Ποιον Αγγελόπουλο. Έναν Αγγελόπουλο 19 χρονών. Έναν Αγγελόπουλο. Ναι, ναι. Τι Αγγελόπουλο είναι αυτό. Μεγάλο παιχτάκι καλό. Άμα είναι μεγάλο παιχτάκι καλό, γιατί δεν τον κρατάει ο Παναθηναϊκός, τον Αγγελόπουλο. Καλό. Τον Αγγελόπουλο θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Ιδανικούς θα πάρετε από τον Παναθηναϊκό. Εδώ έρχεξε τον Εσιέν, ρε. Α, τον Εσιέν. Εδώ, πάρτε τον εσύ τον Εσιέν. Δανικό δεν παίρνουμε, ας. Ξέχνα το. Τον Αγγελόπουλο γιατί δεν τον πάρετε δανικό τότε. Δεν είναι δανεικός, ελεύθερος θα έρθει. Α, σαν ελεύθερος, τόσο καλός παίκτης. Κοντονίζεις εσύ, δεν είπε ο Κοντονής ότι θα κόψει τους δανεικούς. Είτε μιλάει ο Κοντονής είτε αερίζεται, ρε φίλε, για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Όλο λέει αυτό. Δεν τον υπολογίζω. Δεν τον υπολογίζω. Τα λόγια του δεν τα υπολογίζω γιατί. Αυτό με την κάρτα παδό ακόμα δεν το έχει κάνει. Ποια κάρτα να κάνει. Και ούτε πρόκειται. Άσε με ήσυχο. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Πάμε επόμενος φίλος. Ναι. Έλα ρε Κωστή, τι έγινε. Τι κάνεις. Καλησπέρα. Καλά ρε φίλε. Καλά ρε φίλε. Έμπλεξε με πολύ τρελούς ρε φίλε. Τέτοια ώρα ρε φίλε, αν κάποιος ακούει εκπομπή. Ή θα είναι γέρος, ή θα είναι άκουρδο, ή θα είναι γέρος που δεν. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο γέρος ο άνθρωπος. Δεν τον πιάνει εύκολο ύπνος. Ναι, ναι. Έτσι λένε. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Όχι, δεύτερον. Τώρα με αυτά τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Λογικό είναι αν έχεις λίγο αλκοόλ στο σπίτι να κοπανίσεις. Να κοπανίσεις. Διακοπανίσεις. Θα βάλεις και Ραπτόπουλο να ακούς και είναι ο συνδυασμός είναι μπόμπα, ε. Θα βάλεις και κάνα πάριο δεκαετία 70 να θυμηθείς τα παλιά. Θα βάλεις και κανένα άλλο. Τάρι, τάρι και τέτοια. Ναι, δηλαδή. Δεν περνάει η ώρα. Έτσι. Η ώρα για να περάσει. Η ώρα για να περάσει. Θέλεις θέματα. Άμα έχεις και τίποτα περισσέματα αλκοόλ στο σπίτι, κοπανάς κανένα δύο. Εγώ το καταλαβαίνω. Μα και εγώ που δεν πίνω, εγώ που δεν. Εγώ δεν πίνω, αλλά κοίταξε. Άμα μείνω τώρα σπίτι. Ναι. Άμα μείνω σπίτι. Όχι. Μένω. Σε διακόπτω, φτάνω αργά. Εγώ είμαι έξω γι' αυτό, ρε. Φτάνω αργά, σε διακόπτω. Για λίγη λίγη. Και εγώ που είμαι στο σπίτι, στην άδεια, το βράδυ, δεν με πιάνει ύπνος. Γιατί έχω μάθει 20 χρόνια να κοιμάμαι η ώρα 3.30. Και να ξυπνάει η ώρα 11. Πώς θα πάω τώρα στο κρεβάτι εγώ 12 και 1 και 11.30 να κοιμηθώ. Κοπανάω κι εγώ κανένα δυο τσίπου. Τι νομίζεις, το βράδυ στην άδεια δεν κοπανάω, νομίζεις. Όπως ο Παπαδόπουλος τώρα, αυτό που είπες ήταν πολύ επιτυχημένο. Πήγε κανένα δυο τσίπουρα τώρα να πούμε και μας ακούει τώρα. Δεν παρά το κεφάλι στον τοίχο που δεν πήγε στη Τρίπολη. Ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν έχει λύσει το οικονομικό του άνθρωπος, είναι εργατικότατος, έχει σφίξει την άμυνα, έχει δύο πετυχημένες. Όχι, έχει κάνει δύο πετυχημένες χρονιές. Ο άνθρωπος είναι σοβαρότατος, είναι μετρημένος, είναι σωστός επαγγελματίας. Λάθος λέξη δεν φεύγει από το στόμα του. Το σέβομαι πάρα πολύ. Απλά τώρα την κατάσταση προσπαθώ να καταλάβω και να πω και εγώ μέσα μου λέω. Θα κουτρίσει δηλαδή την κεφάλα του την ποντιακιά στον τοίχο, ναι, σε δύο μήνες. Θα το μετανιώσει. Ω, καλά. Ρε φίλε, 100%. Για ένα μεροκάμα τους. Εν τω μεταξύ θέλω να πω κάτι άλλο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Παιδιά, έχει χάλει η Ελλάδα με τα στενοφόρα. Έχει δίκιο ο φίλος που ξέρω εγώ τρέχουν οι άλλοι από πίσω, είναι κοροϊδία. Αλλά άμα πας φίλε στις Φιλιππίνες, στη Μανίλα, έχει τέτοιο μποτιλιάρισμα που το στενοφόρο είναι μπροστά σου, όλος μέσα πεσαίνει και οι άλλοι μπροστά δεν κουνιούνται, ρε φίλε. Δεν ανοίγουν δρόμο. Μιλάμε εκεί, είναι το βλέπεις και γίνεσαι να αρχίσεις και να δέρνεις όποιο βλέπεις μπροστά σου. Δηλαδή υπάρχουν πολύ χειρότερα. Όχι ότι αυτό εμάς μας δικαιολογεί. Αυτό σημαίνει όμως ότι ο πάτος ακόμα δεν έχει φτάσει. Συμιλάω, ο άλλος πεθαίνει μες, φίλε. Τέλος πάντων, πριν κλείσω. Δεν μου λες, ρε φίλε, τώρα θα σου πω ένα μακάβριο. Δηλαδή. Ναι, τώρα σοβαρά, αυτό που σε λέω ισχύει. Θα σε πω τώρα ένα μακάβριο τώρα που δεν θα πρέπει να το πω, αλλά θα το πω ότι μου βγαίνει. Δηλαδή, άμα το ανοίξουν τα ασθενοφόρα και το πας στα ελληνικά νοσοκομεία, δεν θα πεθάνει.
Να του κλείσει το δρόμο. Όχι, όχι. Είναι το ΕΚΑΠ το ελληνικό είναι εκεί πέρα. Έχει στάσει και του φέρνει μέχρι εδώ να του κάνει καλά. Τα παιδιά που δουλεύουν στο ΕΚΑΠ κάνουν μεγάλο αγώνα. Είναι μάχηρε. Ναι, ρε, εγώ δεν θέλω για όπως και, άκουδο λίγο, όπως και οι γιατροί στα νοσοκομεία κάνουν μεγάλο αγώνα. Απλά είναι ένα μπουρδέλο και μισό η Ελλάδα και έχουν μείνει οι άνθρωποι με θετική ενέργεια. Κάνουν πολύ περισσότερα από τις δυνάμεις τους. Τα ΕΚΑΒ τρέχουν, οι νοσοκόμες, αυτά, ελλείψεις. Μα δεν είναι κράτος αυτό τώρα. Τα φάγανε τα λεφτά, ρε. Τα φάγανε τα λεφτά, ελιταράδες. Τι να μείνει. Και τις γάζες από τα νοσοκομεία φάγανε. Με το που έρχονται να σε πάρουνε, ξέρεις, οι Έλληνες στρατιωτοφόροι, έχουν μαζί και μια ξεματιάστρα. Τι να κάνουν τα παιδιά, ρε, τι να κάνουν και οι γιατροί, ρε, τι να κάνουν. Αυτοί οι πρόεδροι των νοσοκομείων, οι περισσότεροι, τα κομματόσκυλα. Δηλαδή τώρα, άμα ζούσε ο Πατακός που ζει και ο Παπα, πρέπει να τους βάλουν σε ένα πλοίο, να κάνουν μια τρύπα από κάτω και να τους πάνε στη Γιάρο. Πριν φτάσει στη Γιάρο, τράβα το πλοίο μια κα... Άσε με τώρα, ρε, τους αλυταράδες τώρα. Τέτοια, γιατί θα βγει ο Θόδωρος, θα βγει ο Θόδωρος τώρα, μη βγει και δεν είχε χρόνο εκπομπή. Περίμενε, μη λες τέτοια. Είναι δυνατό, ρε, να έχουν κλέψει, ρε, να έχουν κλέψει τα νοσοκομεία, ρε, να έχουν κλέψει τα Ίκα, ρε, να έχουν κλέψει, ρε, και να φωνάζει ο Βατραχομούρης, ο κόκκινος για τη Μέρκελ. Μακάρι να είχαμε κι εμείς μια Μέρκελ και ένα Σόιμπερ στην Ελλάδα, ρε. Μακάρι να είχαμε. Φίλε, μακάρι να είχαμε και στην εκπομπή της τη μεσημεριανή δύο Ραυτόπουλους. Γιατί λίγο ο κόκκινος καμιά φορά έχει κάπου στέλνει. Φοβάται. Κάνει δημόσιες σχέσεις ο κόκκινος. Κάτι τελευταίο, Κωστή, κάτι τελευταίο. Κάνουμε μια χάρη. Κάνε λίγο γρόλιο. Πεθαίνω. Τον παίρνω τηλέφωνο το γρόλιο και του λέω το εξής. Λέω, έβρισα, λέω, τον Αμβρόσιο. Τον καταράστηκα, λέω, τέλος πάντων, είπα εκεί στην τηλεόραση 1002, γιατί αυτός, λέω, εγώ τη Μεγάλη Παρασκευή έφαγα κοτόπουλο και είπε να τρυπήσει το στομάχι μου και τον απάντησα. Και... θα θωθούμε, αγόρι μου. Λέω, πώς θα θωθούμε, αυτή εδώ είναι εξουσία, λέω. Θα μας κυνηγήσουν, λέω. και τι λέει ο Γρόνιος. Θα πούμε, αγόρι μου, ότι η κατάρα του πελάτη μου, ο πελάτης μου είναι άθεος, άρα η κατάρα του δεν πιάνει. Λέω, τέτοια λέτε, λέω, στα δικαστήρια. Έτσι, λέω, πάντα τα κατάλαβα, λέω. Τέλειος είναι, ρε, τέλειος. Έγινε, ρε, γυναικοστή καλύτερα. Ρε, εσύ του λέω, θα έχουμε θέματα με αυτούς τώρα. Πάμε στον τελευταίο φίλο, ναι. Έλα, φίλε, μάλιστα. Ναι. Κόκκαλη, ποιος αλεύρι, η Ανίτα πάνω σε γυρεύει. Ποιος είναι αυτός? Εσύ, φίλε, με ποιο χέρι? Το δεξί. Δεξιόχειρο. Έχουν σαλτάρι, χτύπησε και η ζέστη στο κόκκινο. Δεν έχουν λεφτά να ανοίξουν και το, πώς το λένε, το air condition. Οι ανεμιστήρες Grundig έχουν αποσυρθεί. Τους θυμάσαι? Τους ανεμιστήρες Grundig. Λοιπόν, Άρης Ηρακλής, ναι, λέει, είναι ομάδες ισχυρές. Ο ΠΑΟ χρησιμοποίησε βλακωδό σύστημα και δεν την θεωρώ αυτήν μεγάλη ομάδα. Μην τη θεωρείς, ρε φίλε, εσύ τον ΠΑΟ μεγάλη ομάδα που πάει στα προκριματικά του Champions League. Και να θεωρείς τον Ηρακλή μεγάλη ομάδα και τον Άρη που θα παίξει, να πούμε, με την Ελασσόνα και τον Εύρο Σουβλίου. Λοιπόν, αύριο πάλι τα περισσότερα. Γεια σας. Αύριο πάλι τα περισσότερα. Γεια σας.